Τη ζημιά την έκανε η δεξιά. Διαστάσου, Ρουβικά. Τι φταίει η δεξιά, αν ο κόσμος προτίμησε την αλλαγή. Μπορεί ποια αλλαγή και στα χλαμάρες τώρα. Είδες εσύ καμιά αλλαγή στο τυρί, στο κρέας, στο λάδι. Η μόνη αλλαγή που θα γίνει εδώ μέσα είναι ότι θα μας πετάξουν εμάς από τις θέσεις μας και θα φέρουν άλλους. Αυτό δεν γίνεται. Γιατί δεν γίνεται. Γιατί εδώ εμείς έχουμε συμβάσεις, κύριε. Ναι, και στήκανε για τις συμβάσεις. Σου αμολάνε και ένα διάταγμα και σου τις καταργούνε μέχρι να πεις κρεμίζει. Δεν είδες τι γίνεται στα Υπουργεία. Τι γίνεται στα Υπουργεία. Κλαίνε μανούλες. Ναι, αλλά εδώ σε εμάς, δόξα τω Θεώ, δεν έγινε ακόμα τίποτα. Να μην απελπίζεσαι, θα γίνει. Θα γίνει. Θα γίνει, πού θα πάει. Στάσου, Ρουκά. Στάσου, Ρουκά. Άμα γίνει, πώς θα λειτουργήσει χωρίς εμάς ο σταθμός. Έλα, μωρέ, τώρα θα λειτουργήσει με άλλα. Στάσου, σε παρακαλώ, Ρουκά. Για στάσου. Εσύ δεν έχεις το δικαίωμα να διαμαρτύρεσαι. Και γιατί δεν έχω το δικαίωμα να διαμαρτύρεσαι, δηλαδή. Γιατί εσύ ψήφισες Πασόκ, έτσι δεν είναι. Ψήφισα Πασόκ. Δεν το αρνούμε. Και δεν μου λες γιατί ψήφισες Πασόκ. Γιατί φέρει μέχρι εδώ η δεξιά με τις μαλακίες της. Από ριζοσπαστικό φιλελευθερισμό λέει και δημοκρατικό σοσιαλισμό μέχρι γαμό τη μάνα της. Τι κόμμα είσαι τέλος πάντων να ξέρω και εγώ τι ψηφίζω. Ριζοσπαστικό είσαι, φιλελεύθερο είσαι, δημοκρατικό είσαι, σοσιαλιστικό είσαι. Τι σκατά είσαι τέλος πάντων. Γιατί αν είσαι και λίγο σοσιαλιστικό, γιατί να σε ψηφίσω εσένα που είσαι λίγο. Ψηφίζω τον Ανδρέα που είναι πολύ και ησυχάζω. Γεια σας, ρε Λουκά. Εσύ είσαι σοσιαλιστής. Δεν είπα εγώ τέτοιο πράγμα. Άλλωστε δεν με ενδιαφέρει εμένα. Ούτε εργοστάσιο, ούτε φίλος, ούτε μέγαρο, ούτε καταθέσει. Τι να μου κάνει με έναν σοσιαλισμό. Ας κλαίνε αυτοί που τα έχουν. Ρε Λουκά, μια μου τα λες έτσι, μια μου τα λες αλλιώς. Γιατί ρε κύριε σου τα λέω έτσι κι αλλιώς. Πες μου ρε παιδάκι μου, είσαι σοσιαλιστής, ναι ή όχι. Είπα όχι. Τότε γιατί ψήφισες Πασόκ. Το εξήγησα. Για να κάνω ένα κλείσμα στη Νέα Δημοκρατία. Μήπως και συνέλθει. Και να ξέρετε δηλαδή, οι πιο πολλοί που ψηφίσανε Πασόκ, γι' αυτό το ψηφίσανε. Μήπως και βάλουν μυαλό στη Νέα Δημοκρατία. Δεν μπορείς εσύ κυρά μου να λες ότι είμαι απ' όλα για να σε ψηφίσουν όλοι. Όλοι δεν είναι να σε ψηφίσουν. Φάτην τώρα για να ησυχάσεις. Και εγώ να ξέρετε, είμαι δεξιός. Θα μας κάψεις. Είμαι δεξιός. Αλλά τι να ψηφίσω. Τι να ψήφιζα δηλαδή. Κύρκο. Δεν μας χαίρει Νικολάκη. Ναι. Μάλιστα κύριε Δευτέρα. Ναι, έτοιμο είναι το πρόγραμμα. Μα το στείλαμε με τη δεσπίδα Τσικλιτάρα. Θα είναι κανένα τέταρτο. Ναι. Μάλιστα. Αυτός όμως έμεινε. Ναι, Δημητράκη, αλλά αυτός ήταν Πασοξής. Τι πες ρε, αφού τον έφερε Νέα Δημοκρατία. Ναι, αλλά ψήφισε Πασόκ. Και ποιος το ξέρει ότι ψήφισε Πασόκ. Κι εγώ ψήφισε Πασόκ. Ποιος το ξέρει, ρε. Αυτό να μου πεις, ποιος το ξέρει. Αλλά εγώ φταίω. Εγώ φταίω όταν πήγα και ψήφισα στο εκλογικό κέντρο. Μόλις ψήφισα, κύριε, έπρεπε να του ζητήσω να μου δώσουν και μια βεβαίωση. Αυτός ψήφισε Πασόκ. Πάμε στη σφραγίδα. Να την νιώθω τώρα, να την δείχνω και να έχω το κεφαλάκι μίσχο. Γεια σας, Πρωτοκά. Ο διευθυντής μας πήρε βεβαίωση, δηλαδή. Όχι, αλλά το έλεγε. Τι έλεγε, τι έλεγε. Αυτό μου έλεγε εμένα ότι θα ψηφίσει η Νέα Δημοκρατία. Ναι, αλλά επειδή στο έλεγε, επειδή σε ήξερε νεοδημοκρατικό. Στους Πασοξίδες έλεγε ότι θα ψηφίσει Πασόκ. Τέτοιο καθήκη είναι. Κατάλαβα. Σήμερα για να μπορέσει να ζήσει πρέπει να είσαι καθηκικός. Όχι σήμερα, όχι σήμερα. Πάμε.
Τα καθήκια πάνω και επιπλέον. Και οι κουράδε. Δώσ'. Ρίξτε μια ματιά σε αυτά. Τι είναι αυτά. Άστα το. Το πρόγραμμα. Τι μου είναι το πρόγραμμα. Το δώσαμε στην Εσπίδα Τσικλιτάρι. Να προσέχετε, λέει ο κύριος διευθυντής, περισσότερο τα κείμενα. Τι να προσέχουμε, ρε Μέρη, τώρα, τι να προσέχουμε. Πρέπει να είναι όλα στη δημοτική. Όλα στη δημοτική είναι, ρε Μέρη, έτσι δεν είναι. Όλα στη δημοτική. Κάπου λέει είχατε γράψει επιγόντως. Επιγόντως. Πώς να το γράφουμε, δηλαδή, στη δημοτική το επιγόντως. Τάκα, τάκα. Δεν ξέρω. Πάντως επίρρημα δεν θέλει να ξαναδεί. Τα επιρρήματα απαγορεύονται. Α, θέσουνε, Μέρη, καλά σου λέει άνθρωπος. Το επιγόντως δηλαδή πώς θα το γράψουνε. Άψε, σβήσε. Καλό, πολύ ωραία. Δεν ξέρω, γρήγορα. Κάτι τέτοιο. Τέλος πάντων, τώρα φεύγω. Γεια σας. Μέρη, δεν μου λες, τι γίνεται στο τέταρτο πρόγραμμα. Ήρθε ο πρασινοφόρος εκεί. Ναι, από χτες. Πώς είναι, ένας νέος. Καλό παιδί φαίνεται, καλό. Μερούλα, δεν μου λες, τι κάνει. Ξέρω εγώ τι να σου πω τώρα. Να, επιβλέπει. Και είναι μέσα στο γραφείο. Ναι, βέβαια, κοιτά όλα τα κείμενα μονογράφου. Αλλά καλό παιδί φαίνεται. Ευτυχώς εδώ εμάς δεν μας φέραν ακόμη κανένα, έτσι. Σήμερα θα έρθει. Ποιος? Ο πρασινοφρουρός. Εγώ? Ο δικός σας ο πρασινοφρουρός. Παρακαλώ πάρα πολύ. Πες μου, εσύ που το ξέρεις. Τ' άκουσα που το λέγανε χθες. Δεν μου λες για απολύσεις, για μεταθέσεις, τι λέγαμε αυτές, Μερούλα. Να σου πω, για σας εδώ τίποτα δεν άκουσα. Ακριβώς, μπράβο. Μόνο που ο Γερασιμίδης φεύγει από εκφωνητής. Και τι γίνεται. Αποθηκάριος. Και ο αποθηκάριος. Εκφωνητής. Πω. Δεν μου λες, Μερούλα, σε παρακαλώ, άμα μάθεις τίποτε, δεν μας πληροφορήσεις. Να μας πεις έτσι, Μερούλα. Εντάξει. Ό,τι ακούσω, θα έρθω να σας το πω αμέσως. Μπράβο, Μερούλα μου. Γεια σας τώρα. Γεια σου. Έρχεται ο δικός μας ο χρωστάς. Γεια σας, αδείτε, παιδιά. Άντε κανείς, ξαδερφέ μου. Από εδώ εμάς δεν πρόκειται να μας χωρίσει κανείς. Άκουσες όμως τι είπε η Μέρη. Θα μας στείλουνε πράσινο φρουρό. Και λοιπόν, τι θα μας κάνει ο πράσινο φρουρός. Εμείς θα κάνουμε τη δουλειά μας όπως την κάνουμε δηλαδή. Και αυτός. Ποιος. Ο πρασινοφρούρος. Αυτός θα είναι το επίσημο καρφί. Δηλαδή, τι θα καρφώνει. Τραπέζια. Άσε μας, ρε, λίγο. Ναι! Μάλιστα κύριε Ρίχτα, μάλιστα. Τι πράγμα? Στην αίθουσα 9. Α, το κοντρόλ. Ναι. Καρέκλα. Α, ποια καρέκλα? Α, την καρέκλα που μπαίνουμε όπως μπαίνουμε αριστερά. Α, να την κάνουμε τι. Εδώ, να την φέρουμε εδώ. Α, μάλιστα κύριε. Μάλιστα. Καλά, θα φροντίσω αύριο να... Τώρα. Μάλιστα, τώρα. Δεν καταλαβαίνω γιατί... Το... Το κλείσε. Τι σου λέγε. Τράμε. Να φέρουμε, λέει, μια καρέκλα από την αίθουσα 9 από το κοντρόλ. Πού να τη φέρουμε την καρέκλα, εδώ. Είναι. Του είπα μάλιστα να φροντίσω αύριο και μου λέει όχι τώρα. Γιατί. Τσαρμή ήδη. Εντάξει, ρε Νικολάκη, φέρνει την αίθουσα 9 είναι στο κοντρόλ. Εγώ. Είπε, Λουκά μου, εγώ θα φέρω καρέκλα εδώ. Ναι, ρε Νικολάκη, πήγε να φέρει την καρέκλα. Εγώ. Ναι. Ωραία. Πηγαίνω. Σιγά μην τρέξει, θα πέσω κόλο σου. Να ξέρεις, Λουκά, η καρέκλα για τον πρασινοφρουρό είναι. Τι να την κάνει την καρέκλα ο πρασινοφρουρό, ρε. Σκοπιά έπρεπε να τη φέρουμε, σκοπιά, ρε. Πρασινοφρουρό. Μου φαίνεται τελειώσαν τα αστεία. Άσε με ρε Δημήτρη. Ξέρεις πως είμαι τώρα. Και τι κάνεις έτσι, ρε. Τι να κάνουμε. Τι μπορούμε να κάνουμε, δηλαδή. Αυτό να μου πεις. Τι μπορούμε να κάνουμε. Φουκαράδες είμαστε. Φουκαράδες θα μείνουμε. Φουκαράδες επί βασιλείας, φουκαράδες επί χούντας, φουκαράδες επί Νέας Δημοκρατίας, φουκαράδες επί Παλαιάς, φουκαράδες επί Πασόκ. Φουκαράδες και επί κομμουνισμού, διότι θα έρθει και ο κομμουνισμός, να μου το θυμάσαι. Ένα πράγμα όμως δεν μπόρεσα να καταλάβω. Για τα καθήκια που λέγαμε, πώς τα καταφέρω κύριε Πάντε στον αφρό, έρχεται η Χούντα, τρέχουν ως αδικηθέντες επί φαυλοκρατίας και παίρνουν αποζημιώσεις, παίρνουν θέσεις, παίρνουν δάνεια. Έρχεται η Νέα Δημοκρατία, τρέχουν ως αντιστασιακοί. Εδώ είμαστε κι εμείς που αντιστασιακάμε. Περάστε παιδιά, να φάτε. Έρχεται το Πασόκ, να τι πάλι πρώτη και καλύτερη. Εμείς τρέξαμε τη Νέα Δημοκρατία. Και καλά αυτοί. Ότι είναι καθήκα τη δουλειά τους κάνουν. Δεν τους βλέπουν όμως οι άλλοι. Δεν τους αρπάζουν από τα αυτοί να τους πετάξουν έξω από το παράθυρο. Πώς. Μπαμπάρα μου, γεια σου. Γεια σου, Νέλα μου. Τι κάνετε κύριε Τζερατούλια. Ας τα λέμε καλά, δες φίλτζε. Τι ας τα λέμε, μια χαρά σας βλέπω. Μια χαρά να πολλές φορές τα φαινόμενα πατούν. Αυτά λέγανε προηγουμένως με τον πατέρα σας. Δύσκολα τα πράγματα. Υπομονή και θα ισχυώσουν. Μην θα ισχυώσουν. Αγούρια είναι. Τζενούλα, πώς από εδώ, τι είσαι, δηλαδή. Το πρωί που έφυγες με ξέχασες. Τι σε ξέχασες, δηλαδή. Δεν είπες ότι θα μου αφήσεις 4.000 να πάρω και να τα πέδιλα που σου έλεγα. Πέδιλα.
Είναι καιρό για παιδί τώρα, ρε Τζινούλα. Τώρα είναι, ρε μπαμπά, τώρα είναι καλοκαίρι. Καλοκαίρι φουριώνει τα παιδιά. Και τα θέλει τώρα τα παιδιά, λερώνουν και τα δάχτυλα. Πρώτα-πρώτα, εδώ που ήρθε, θα θέλει 6 εκατοστάρικο για ταξί, ρε παιδάκι. Πρώτα-πρώτα δεν ήρθα με ταξί. Με έφερε ο κ. Καρυπίδη. Είχε μια δουλειά εδώ και ήρθα μαζί του. Και τώρα μαζί θα φύγουμε, αλλά πρώτα θα σε φορολογήσω. Πρώτα θα με φορολογήσει. 4.000 και πέσει. 4 δεν πάμε. Δεν κάνει 2.000, του κάνει συμφωνία, ρε παιδάκι. Από 4 κάνουν, ρε μπαμπά, τι θα κάνουμε τώρα. Πάτε ρε παιδάκι, τις εκτόσεις να έχουμε μια αυτή, ας πούμε. Μα με τις εκτόσεις είναι 4. Α, με τις εκτόσεις 4. Με... Τα παιδιά. Τα παιδιά. 3. 1, 2, 3. 4. Κάντα μασουράκι, να σου πει τα γερά, να τα χάσεις. Ευχαριστώ πολύ, μπαμπάκα μου, ευχαριστώ. Και τώρα, ο Καρυπίδης, πού είναι ο Καρυπίδης? Είναι κάτω στο λογιστήριο ο Καρυπίδης. Μόλις τελειώσει τους λογαριασμούς του, θα φύγουμε μαζί αμέσως. Άντε, γεια σου, μπαμπάκα μου. Γεια σας, κύριε Τζερατούλια. Γεια σας, ασφαλή. Άντε, Τζερούλα. Ορίστε, κύριε. 4.000 για τα πέδιλα της κόρη μου. Βάλε τώρα κι άλλες 5.000 για τη μάνα της. Γιατί 5.000 για τη μάνα της? Μεγαλύτερο νούμερο. Έχεις δει τα πόδια της γυναίκας μου. Σαν ξαποτές κολοκύθες είναι. Μας κάνουν 9.000. Ορίστε, κύριε. 9.000 για τα πόδια των θηλυκών μελών της οικογένειας. Βάλε τώρα κι όλα τα άλλα από πάνω. Άντε να τα βγάλεις πέρα με ένα μισθό που κι αυτός κινδυνεύει. Ναι, όχι κινδυνεύει, ρε Λουκά. Όχι κινδυνεύει. Μωρο κινδυνεύει, σου λέω εγώ, πρασινό φρουρός. Μωρο κινδυνεύει. Μάτω. Ορίστε, κύριε, ορίστε, πάρ' την καρέκλα. Ακούσε και εγώ να φέρνω τις καρέκλες εδώ. Τι σιγά, οπότε βάλτε μεταξύ μας να έχουμε όλοι το μέσο. Βάλτε τέλος πάντων κάπου. Έχουμε τις κοτούρνες, θα έχουμε τώρα και την άλλη που θα καθίσει αυτός ο καθήκης. Γεια σας, παρακαλώ. Σε παρακαλώ, τι φωνάζεις έτσι, τι φωνάζεις. Παρακαλώ, ορίστε μας. Κύριε Διευθυντά, πρέπει να μου υπογράψετε για να βγει το πρόγραμμα στον αέρα. Εντάξει. Σας περιμένει κάποιος κύριος απ' έξω. Ποιος κύριος? Ένας κύριος με πράσινη γραβάτα. Α, ο κύριος Ντονάτσος. Τώρα που θα βγαίνει, σε παρακαλώ, πες του να περάσει. Είναι για το τμήμα της τηλεοράσης. Εντάξει. Ήρθε! Ήρθε! Ποιο? Ο πρασινοφρουρός! Ο πρασινοφρουρός! Το δίδεξε? Ναι, ναι. Δεν μου λες. Πού κατάλαβες ότι ήταν ο πρασινοφρουρός? Φορούσε πράσινη γραβάτα. Πράσινη γραβάτα. Λοιπόν, παιδιά, φως φανάρι. Όταν θα μπει αυτός εδώ μέσα, ούτε κουβέντες, ούτε τίποτα, έτσι. Να σκέφτεσαι, Λουκά μου, τώρα τρελοί είμαστε. Θα φόμαστε εμείς εδώ, θα παθόμαστε, θα κάνουμε τη δουλίτσα μας και θα φεύγουμε. Όσο γι' αυτόν... Τι μάθω, Λουκά? Όχι πολλά θάρρυτα. Για στάσου, ρε Λουκά. Στάσου να δούμε πρώτα τον άνθρωπο. Τι να δούμε, βρε, φως φανάρι τώρα. Πράσινη γραβάτα, πρασινοφρουρός. Τι σου λέω τώρα, αυτά που είπαμε. Κύριε Λουκά, είπε ο κύριος διευθυντής να το μεταφράσετε αυτά εδώ. Τι γλώσσα είναι? Ελληνικά. Και σε ποια γλώσσα θέλει να το μεταφράσει? Στα ελληνικά. Δηλαδή από ελληνικά στα ελληνικά. Τα θέλει όλα στη δημοτική. Εντάξει, άστα εδώ και θα τα δούμε. Τα βιάζετε. Ναι, εντάξει, άστα. Εντάξει, γεια σας. Γεια σας. Τι λέει, Λουκά, τι λέει, Λουκά, για να δούμε τι λέει, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Για να δούμε. Το 5ο πρόγραμμα της ΕΡΤ προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο για την κατάληψη θέσεως εκφωνητού να υποβάλει τη σχετική αίτηση όπου θα είναι αναγεγραμμένα σαφώς όλα τα στοιχεία του. Το 5ο πρόγραμμα, πώς θα το πούμε αυτό στη δημοτική, το 5ο. Πώς θα το πούμε, 5ο. Δηλαδή θα τα αφήσουμε έτσι. Λοιπόν, το 5ο πρόγραμμα της ΕΡΤ προσκαλεί. Το προσκαλεί, Καλάει. Τι καλάει? Καλάει, του ρήματος καλάω. Δηλαδή προσκαλάω. Ακριβώς, προσκαλάει. Προσκαλάει. Προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο. Κάθε νοιαζόμενο, Νοιαζόμενο. Καλό δεν είναι. Νοιαζόμενο για τη θέση. Για τη θέση. Η θέση είναι πάνω τη θέση. Άστο για τη θέση. Μπράβο. Για τη θέση. Εδώ να γράψουμε. Για τη θέση του εκφωνητή. Εδώ τα μπλέξαμε. Πώς θα το πούμε, ρε παιδιά, τον εκφωνητή. Δηλαδή εκ και φωνή. Βάλε τελάρις. Όχι, ρε τελάρις, όχι τελάρις. Πανά, τελάρις. Εκ, δηλαδή εκ, εκφωναχτής, Δηλαδή καλύτερα, ξεφωναχτής. Εξωφαναχτής. Δηλαδή καλύτερα, ξεφωναχτής. Μπράβο, γιατί και αυτοί άλλωστε ξεφωνάνε, έτσι. Μπράβο. Ξεφωναχτής, μπράβο, ξεφωναχτής. Ξεφωναχτής, για τη θέση του ξεφωναχτή, για τη θέση του ξεφωναχτή, να υποβάλει, να βάλει από κάτω. Σαν υπόθετο. Να βάλει από κάτω. Μάλιστα.
Το... την αίτηση. Αίτηση. Ετώ. Ετώ. Ζητώ. Αίτηση. Το ζήτημα, Το ζήτημα. Όπου θα είναι αναγεγραμμένα. Αναγεγραμμένα. Πανογραμμένα. Σαφά. Τι σαφά. Αφού έτσι λέει. Σαφώς. Ορίστε. Το λέει εδώ καθαρά. Σαφώς. Πώς θα το πούμε δηλαδή το σαφώς στη δημοτική. Σαφά. Οπότε έτσι γίνεται το επίρρημα, έτσι γίνονται τα επιρρήματα. Το καλό σκαλά, το κακό σκακά, το σαφώ σαφά. Και το σκατό σκατά. Και το σκατό σκατά. Και είναι αυτά που λέτε. Δεν τρέπω. Ακού πράγμα, ακού πράγμα. Α το δω. Μάλιστα. Πανογραμμένα σαφά όλα τα στοιχεία του. Στοιχεία του. Στοιχεία του. Όλα τα σουσούμια του, ρε παιδιά. Πώ σα φαίνεται τα σουσούμια. Δεν το θέλει. Α το αφήσουμε. Κοίταξε λίγο κάτι, σε παρακαλώ. Διάβασε το τώρα ολόκληρο. Όπω το έγραψα. Μάλιστα. Το πέμπτο πρόγραμμα της ΕΡΤ προσκαλάει κάθε νοιαζόμενο για τη θέση του ξεφωνακτή να βάλει από κάτω υπόθετο... Μα τρομάρα σου με βλέπω το υπόθετο εδώ. Να βάλει από κάτω το ζήτημά του που θα έχει πανογραμμένα σαφά τα σουσούμια του. Πώς σας φέρετε. Καλό, 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 καλό. Δημήτρη, πήγαινε να φέρεις ένα τασάκι. Πού να το βρω. Είναι παιδάκι μου δίπλα στο γραφείο, υπάρχουν τρία που δεν τα χρησιμοποιούν. Πήγαινε να φέρεις. Πού είσαι, Δημήτρη. Το πράσινο. Μάλιστα. Το πράσινο τασάκι. Όλα τα ωραία, κυρία μου, όπως καταλαβαίνετε, είναι πράσινα. Εδώ ο Παναθηναϊκός στα δέντρα, το δολάριο, έτσι δεν είναι. Και καπνίστε εδώ ελεύθερα, του μανιάστε, γιατί εμείς εδώ του δίνουμε και καταλαβαίνει. Κι ας λένε οι γιατροί τώρα ότι στους 100 ασθενείς από στιχικά νοσήματα, οι 80 είναι οι καπνιστές που πεθαίνουν. Άμα πάρετε και τα ατυχήματα όμως, στους 100 που σκοτώνται, οι 80 είναι οι καπνιστές. Το τασάκι σας. Πράσινο, πράσινο, ούτε η χλόη δεν είναι έτσι. Ευχαριστώ πολύ. Το τηλέφωνο στο... Θα τηλέφωνο. Ναι. Με συγχωρεί. Με συγχωρεί. Ναι, ναι. Ναι, κύριε διευθυντά μου, ναι. Μόλις ήρθε τώρα. Θέλετε να σας το δώσω στο τηλέφωνο και... Καλά, καλά. Ναι, έτοιμη είναι η μετάφραση, ναι. Έτοιμη. Να σας τη φέρω εκεί. Μάλιστα. 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 Θα την πάω εκεί. Ναι, κύριε διευθυντά. Έρχομαι αμέσως. Πάω τώρα. Τη μετάφραση στον κύριο Ριφλή. Εσείς καθίστε εδώ αναπαυτικά. Καπνίστε, ντουμανιάστε, κάντε ό,τι θέλετε. Άμα θέλετε πηγαίνετε. Χαίρετε κύριε Ριφλή. Άκουσε λεπτά. Σε κάλεσε εδώ πέρα γιατί αποφάσισα... Ορίστε. Λέω να... Δηλαδή αποφάσισαν... Τι αποφάσισαν τι. Δηλαδή, τέλος πάντων, αποφασίστηκε... Αποφασίστηκε, ναι, βέβαια. Τα κείμενα από εδώ και πέρα να μεταφράζονται στη δημοτική απτέστος. Όχι απτέστος, άπτεστα. Καταλάβατε, στη δημοτική άπτεστα βέβαια θα έχουμε μια δυσκολία εμείς τώρα μεταξύ του απτέστος και άπτεστα, αλλά μην σας ενδιαφέρει καθόλου. Εμείς θα προσπαθήσουμε, θα δείξουμε όλο μας το ενδιαφέρον και την προσπάθεια να ανταποκριθούμε πλήρως, όχι πλήρως, στα γεμάτα. Να ανταποκριθούμε στα γεμάτα πάνω στην διαταγή του εδώ και τώρα. Και τι ώρα το σχολάδι το μεσημέρι? Κατά τις 2. Βέβαια, άμα έχουμε δουλειά, καθόμαστε και παραπάνω.
Τώρα, αν εσείς θέλετε να το τραβήξουν και λίγο παραπάνω, δεν. Εγώ γιατί να θέλω να το τραβήξουν, ρε παιδιά, να ξεφυλώσει. Όχι, σας εξηγώ δηλαδή. Δεν χρειάζεται να μου εξηγείτε. Μάλιστα. Νικολάκη, να πεταχτούν κάτι ως τον μπαρ. Τι να κάνει. Να πιω μια πορτοκαλάδα, έχει στεγνώσει ο λαιμός μου. Εντάξει, εντάξει. Να σου φέρω τίποτα και εσύ. Όχι, όχι, εγώ δεν θέλω τίποτα. Μάλιστα. Με συγχωρείτε, εσείς θέλετε τίποτα να σας φέρω. Μάλιστα, ευχαριστώ. Δεν θέλω να πιω. Με συγχωρείτε, τα τσιγάρα μου. Δεν θέλετε τίποτα να σας φέρω. Συγχωρείτε πάρα πολύ. Σας παρακαλώ. Παρακαλώ πολύ. Ωραία. Ευχαριστώ. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Χτυπάει το τηλέφωνο. Συγχωρείτε πολύ, σας αφήνω. Ναι. Ναι, Λουκά μου, ναι. Πώς. Πού. Εδώ, στο γραφείο. Πού, αριστερά. Αριστερά δεν έχει τίποτα. Στη μέση. Ούτε στο. Δεξιά, βρε παιδάκι μου, δεξιά. Τα χαρτιά είναι, τα είδα. Πού είσαι. Στον κύριο διευθυντή. Να τα φέρω, Αμέσως. Αμέσως τα φέρνω. Ναι, Λουκά μου, σε 2 λεπτά είμαι εκεί. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Ζητώ συγγνώμη, θα σας αφήσω λίγο μόνο, Ο κύριος διευθυντής με ζήτησε να του πάω αυτά τα χαρτιά, Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Ζητώ 1000 συγγνώμη, Παρακαλώ. Με συγχωρείτε, Σε λίγο θα είμαι πίσω, με Δεν φαντάζομαι να το πεις τίποτα. Τρελή. Όταν έρθει η ώρα θα του μιλήσω εγώ. Ξέρεις, ο πατέρας μου είναι χρυσός άνθρωπος. Αλλά έχει τις παραξενιές του, παιδί μου. Δηλαδή τι παραξενιές, ιδέες παλιές και σκουριασμένες. Άσε, ξέρω να τα χειριστώ εγώ. Καλά, δεν μου λες. Τι. Όταν θα συναντιόμαστε εδώ, δεν θα χαιρετιόμαστε. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Κάποιος θα μας συστήσει και από εκεί και πέρα θα χαιρετιόμαστε κανονικά. Ωραία. Το βραδινό ισχύει. Ισχύει, γιατί να μην ισχύει. Άντε, γεια σου τώρα. Έτσι, ένα γεια σου, ξέρω. Κύριε Δημήτρη, ορίστε, δεσμεύσω. Επειδή περιμένει κάτω ο Καρυπίδης και δεν θέλω να τον καθυστερήσω, πείτε στον πατέρα μου ότι πηγαίνω κατευθείαν στο σπίτι. Φεύγω τώρα και πάω κατευθείαν σπίτι. Μάλιστα, ό,τι θέλετε, δεσμεύσω. Γεια σας. Συγχωρείτε. Τσιγαράκι θα πάρετε, τσιγαράκι. Όχι, ευχαριστώ. Να, μόλις το άσβησα. Καπνίζει ακόμα. Εγώ μπορώ να κάνω ένα τσιγάρο. Ελεύθερα. Μου λέτε, μένετε μακριά. Ναι, τέρμα Χαρνών. Ού, ολόκληρο ταξίδι. Είναι κάπως μακριά. Α, αυτοκίνητο τουλάχιστον έχετε. Μπα. Πού θα πάει, τώρα θα αποκτήσετε. Δεν είναι και τόσο εύκολο. Ξέρετε, παιδιά, έχουμε μεταβολές. Τι μεταβολές? Από το πρόγραμμα της Δευτέρας. Φεύγει η εκπομπή Αστέρια και Αστεράκια και στη θέση της μπαίνει η εβδομάδα που έρχεται. Και στη θέση της εκπομπής εβδομάδα που έρχεται. Μπαίνει καινούργια η εκπομπή. Η εβδομάδα που έφυγε. Η εβδομάδα που έρχεται. Με συγχωρείτε, το μπαρ που είπατε, πού είναι? Α, το μπαρ που πήγα εγώ. Μόλις βγείτε έξω, ίσια απέναντι, λίγο δεξιά-αριστερά, θα το βρείτε. Ευχαριστώ πολύ. Αν με ζητήσει ο κύριος διευθυντής, Μην ανησυχείτε, παρακαλώ, εγώ είμαι εδώ, θα σας ειδοποιήσω αμέσως. Άκου πράγματα. Πού να στα λέω. Τι είναι, μωρέ. Άσε, δεν μπορώ τώρα. Όταν σχολάσουμε στο σελέκ. Τι είναι, μωρέ. Ο Μάγκας. Τι ο Μάγκας. Φιλί κλειδί με την κόρη του Λουκά. Τι είναι αυτό το φιλί κλειδί. Όχι κλειδί, φιλί. Έλα ρε Δημητράκη, δεν σε καταλαβαίνω. Τέτοιος μαλάκας είσαι. Τι είπε. Όταν μπήκε μέσα αυτός ο Λουκάς, τι έκανε. Δεν ξέρω, δεν θυμάμαι. Έδειξε καθόλου ότι το γνώριζε. Όχι. Ούτε ο Μάγκας, έτσι. Ούτε ο Μάγκας. Ο Λουκάς μάλιστα σκοτώθηκε να του φέρει καρέκλα και πράσινο τασάκι, έτσι. Βέβαια, το θυμάμαι. Λοιπόν, μας δουλεύουνε. Ποιους και ποιους. Εσένα και εμένα.
Ποιος μας δουλεύει? Ο Λουκάς. Πώς δηλαδή? Ο πρασινοφρουρός Νικολάκη ήταν μέσα στο γραφείο πριν έρθει ο πρασινοφρουρός. Ο πραγματικός πρασινοφρουρός είναι ο Λουκάς. Και μας δούλευε ψηλό καζί και μας σύγκλιζε και λέγαμε για να γράφει να κάνει τις αναφορές, το κατάλαβες? Στάσου, μωρέ Δημητράκη, στάσου, εδώ με μπέρδεψες. Μας δουλεύουν, Νικολάκη, μας δουλεύουνε. Δήθεν δεν το γνωρίζει, δήθεν το φοβάται και από την άλλη μεριά η κόρη του φιλιέται πού? Μέσα στο γραφείο. Που από στιγμή σε στιγμή μπορεί να μπει ο πατέρας όπως μπήκα και εγώ. Ξέρεις που μένει ο Λουκάς? Ξέρω, τέρμα χαρνών. Και ο Μάγκας τέρμα χαρνών μένει. Και εσύ που το ξέρεις? Μου το είπε. Δηλαδή, το ψώνησα. Άλλωστε δεν μου το είπε και ο ίδιος. Ποιος? Ο Λουκάς. Τι σου είπε? Δεν μου είπε ότι ψήφισε Πασόκ. Ναι, ψήφισε Πασόκ για να εκδικηθεί τη Νέα Δημοκρατία. Αυτά είναι του κόλου. Ψήφισε Πασόκ γιατί είναι Πασοξής βαμμένος. Και τότε γιατί μας έστειλαν τον άλλον, αφού έχουμε τον Λουκά? Ξύπνα ρε Νικολάκη, ξύπνα. Τον άλλον το φέραν και από Ζουριέρα. Να φυλαγόμαστε από τον άλλον και να τα λέμε στο Λουκά. Λοιπόν, με αυτά που λες σκέφτηκα και κάτι άλλο. Τι σκέφτηκες? Πριν από λίγο ήμουν στο γραφείο του διευθυντού. Ήταν εκεί και ο Λουκάς. Και λοιπόν? Να δεις αγάπες του Λουκά με τον διευθυντή. Αγάπες? Αγάπες λέει. Γι' αυτό σου λέω. Γι' αυτό σου λέω, Νικολάκη. Φαίνεται πως ο διευθυντής που είναι μεγάλη πουτάνα είναι πλήρως ενημερωμένος. Τον καλοπιάνει. Λοιπόν, Νικολάκη, αν το θυμηθείς, ο Λουκάς είναι ο τσίφ. Τι τσίφ? Ο γενικός Δερβέναγας. Ο αρχηγός των πρασινοφουρών. Και όλη τη δουλειά την κάνει στη ζούλα. Ναι. Όπως σε βλέπω και με βλέπεις. Αυτός κάνει κουμάντο εδώ μέσα. Και το διευθυντή, άμα θέλει, το στέλνει στα Κιούρκα. Για Κιούρκα? Στα Κιούρκα, στο Βογιάτι, στην Πάρνηθα, όπου υπάρχει πομπός τέλος πάντων. Γι' αυτό σου λέω. Τι λες? Μετρημένα τα λόγια μας, Νικολάκη. Μετρημένα, μη φάμε καμιά κλωτσιά και δεν ξέρουμε από πού μας ήρθε. Γεια σας, Δημητράκη. Εμείς εδώ έχουμε συμβάσεις. Αυτό το είπα κι εγώ. Και ξέρεις τι μου απάντησε? Και τι σου απάντησε? Ότι χεστήκαν για τις συμβάσεις. Τι νομίζεις, τυχαία το είπα αυτό? Δηλαδή? Το κορόιδο, Νικολάκη. Το κορόιδο. Εγώ πάντως τα αποφάσισα. Τι αποφάσισα? Θα γίνω Πασοξής. Γιατί ρε Δημητράκη μου? Σκατά τα περνούσα με τη Χούντα. Σκατά τα περνούσα με τη Νέα Δημοκρατία. Σκατά θα τα περνάω και με το Πασόκ. Ίδια γεύση. Αυτό να μου πεις. Εδώ όπως μου είπες και εσύ, τον τρέμει και ο ίδιος ο διευθυντής. Α, δεν σου είπα εγώ ότι τον τρέμει ο διευθυντής. Αγάπες του κάνει ο διευθυντής. Αγάπες? Ναι. Και γιατί του κάνει αγάπες ο διευθυντής, Νικολάκη με? Εδώ τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Ασυχτή το μαλάκα, αγκαλιά. Δεν έχω καθόλου μυαλό, ρε παιδάκι. Τι έγινε δηλαδή? Θέλεις, κύριε, να αλλάξει ένα πρόγραμμα και να βάλεις ένα άλλο ενός δικού σου ανθρώπου. Εντάξει, το μαχαίρι δικό σου, το πεπόνι δικό σου. Τι θέλεις τώρα και να κατώσεις όλο το πρόγραμμα? Τι φταίμε εμείς δηλαδή που ξεστραβωνόμαστε με τις ώρες εκεί πάνω? Θέλεις, κύριε, άλλαξε. Βάλ το ένα, βάλ το άλλο. Και τελείωσε. Αναδιάθρωσης λέει και. Στον Πάρπα. Είπε τίποτα αυτός? Όχι, πάρα. Ρώτησε τίποτα για μένα? Για σένα να μιλήσει? Όχι. Αυτό είναι, αυτό είναι. Το πάει λαού λαού και ύπουλος καθαρματάκι. Δεν νομίζω, Λουκά. Ορίστε. Δεν νομίζω, λέω. Καλό παιδί φαίνεται. Καλό. Βεβαίως. Πολύ καλό παιδί, Λουκά μου. Καλό και ευγενικό. Καλό και ευγενικό με πράσινη γραβάτα. Γιατί, Λουκά? Το πράσινο είναι καλό χρώμα. Του πήγαινε. Έτσι δεν είναι? Βεβαίως, Δημητράκη μου, έτσι είναι. Άλλωστε μπορεί να είναι και Παναθηναϊκός. Και εγώ σου λέω, αν ήταν στην κυβέρνηση ο Φλωράκης, θα γινόταν Ολυμπιακός. Δηλαδή? Θα βάζε κόκκινη γραβάτα εγώ. Το έχεις πάρει με κακό μάτι. Τον. Το παιδί. Γραφή. Στο κάτω-κάτω της γραφής, τι μας έκανε, Λουκά? Καλός είναι, ευγενικός είναι, μπήκε μέσα, δεν πήραξε κανένα, δεν κακομίλησε σε κανένα, έτσι δεν είναι? Έτσι είναι, Δημητράκη μου. Πρώτης τάξεως παιδί. Τώρα θα πει Λουκά είναι Πασόκ. Και καλά κάνει. Καλά κάνει. Καλά κάνει. Πού είναι Πασόκ? Αυτές είναι οι πολιτικές του πεπιθήσεις, σε αυτές πιστεύει και αυτές υπηρετεί. Έτσι δεν είναι? Πολύ σωστά. Και στο κάτω-κάτω της γραφής, Λουκά μου, το Πασόκ είναι το κόμμα της πλειοψηφίας του ελληνικού λαού. Τι θέλεις τώρα εσύ, Λουκά, να τα βάλεις με την πλειοψηφία του ελληνικού λαού? Έτσι είναι στη δημοκρατία. Οι λίγοι πρέπει να συμφωνούν με τους πολλούς. Θε μου τα λες καλά, Νικολάκη. Λουκά μου, σε παρακαλώ. Ξέρεις πόσο πολύ σε σέβομαι, ξέρεις πόσο πολύ σε αγαπώ, αλλά έτσι είναι όπως τα λέω εγώ. Εδώ που τα λέμε, Λουκά, έτσι είναι. Τι ώρα είναι το
Αλλά μία και πέντε. Μία και οχτώ. Μία και τέσσερα. Στην Αγία Παρασκευή και πώς θα φεύγω ύστερα όταν σχολάω. Με συγχωρείτε, αυτό δεν είναι της αρμοδιότητός μου. Αρμοδιότητας. Ορίστε. Αρμοδιότητας λέω, όχι αρμοδιότητος, έτσι. Μάλιστα. Τι μάλιστα. Αρμοδιότητας. Ναι, αλλά δεν μου είπες. Πράγμα. Πώς θα ανέβω κατεβαίνω. Απ' την κλαδική μου είπαν ότι όλα αυτά είναι κανονισμένα. Από σένα. Εγώ τι ξέρω. Εγώ το μόνο που ξέρω είναι ότι υπάρχουν κάτι πουλμανάκια που παίρνουν τους υπαλλήλους από την Ριγίνης και τους φέρνουν εδώ. Και από εδώ τους πάνε στη Ριγίνης. Άκου να σου πω, εγώ μένω κουκάκι. Αν είναι λοιπόν να παίρνω ταξί να πηγαίνω Ριγίνης για να με φέρνουν ύστερα εδώ τα πουλμανάκια, βράστα! Τι να σας πω, εγώ δεν ξέρω. Ευκαιρία να μάθεις. Πώς δηλαδή. Να ρωτήσεις. Πάρε το τηλέφωνο. Ακούστε, αυτά τα πράγματα δεν λύονται από τηλέφωνο. Θα πάω ίδιος. Και κοίτα να δεις, πες τους εκεί να κανονίσουν να με φέρουν από το σπίτι μου. Μάλιστα. Ναι, αλλά ξέρετε. Τι. Αλλά αυτό δεν γίνεται για κανέναν. Για μένα ναι, θα γίνει. Τα χάλια τους έχουν εδώ μέσα. Ναι, ναι, θα τους τρώσω εγώ. Άντε, έλα, θα αφήνω τώρα, γεια. Μπρος. Ο κύριος Κιάννης είναι εδώ. Θα γυρίσει. Εσύ τι είσαι. Υπάλληλος της. Στην ώρα της μέρας δηλαδή. Α, δηλαδή μετά τις εκλογές. Α, βέβαια. Είσαι στην κλαδική. Ποια κλαδική. Ποιος σε διώρησε εδώ, Χριστιανέ μου, πώς μπήκες. Με εξετάσεις. Εξετάσεις, αφού εξετάσεις δεν έγιναν ακόμα. Α, ναι. Ξέρετε, εγώ είχα δώσει εξετάσεις από παλιά. Α, και πέτυχες. Όχι, όχι, απέτυχα. Αλλά βλέπετε, τώρα παίρνουν αυτούς που είχαν αποτύχει και διώχνουν αυτούς που είχαν πετύχει. Πώς σε λένε. Μανώλη. Μάλιστα, εδώ στην τηλεόραση δουλεύεις. Ναι, εδώ. Και τι δουλειά κάνεις. Τίποτα. Όπως και όλοι δηλαδή εδώ μέσα. Ναι, ντόπια αυτό. Να, θέλω να πω. Τόσες ώρες εδώ κοπροσκυλιάζουμε, όπως κοπροσκυλιάζουν όλοι σε αυτό το κτίριο. Τώρα θα αλλάξουν τα πράγματα. Μακάρι. Παντρεμένος, λεύτερος. Λεύτερος. Καλύτερα. Γιατί καλύτερα. Γιατί άμα παντρευτείς θα κάνεις πολιτικό γάμο και θα γλιτώσεις και τα έξοδα. Ούτε λαμπάδες, ούτε παπάδες, ούτε νηφικά. Λέτε ο κύριος Μπέιζ να είναι φτηνότερος. Οπωσδήποτε. Αν και εγώ σύντροφε δεν το καταλαβαίνω αυτό. Ποιο. Το γάμο. Α, λέτε για το θρησκευτικό. Για όλους λέω. Ο γάμος είναι απαράδεκτη επιστοδρόμηση. Καταργεί την προσωπική ελευθερία. Ο γάμος είναι σκλαβιά με χειροπέδες. Μόνο που οι χειροπέδες αντί να είναι στους καρπούς είναι στα δάχτυλα και είναι χρυσές. Για μένα λοιπόν, φίλε μου, είναι τουλάχιστον ανόητο να βάζεις αυτές τις χειροπέδες μόνος σου. Σκλαβιά εθελοντική. Και ο έρωτας. Ποιος έρωτας. Τι σχέση έχει ο έρωτας με το γάμο. Είναι δυνατόν επειδή γουστάρεις να κάνεις έρωτα με έναν άντρα, να δεχτείς να σε μαντρώσει σε δύο δωμάτια και κουζίνα, να τον μπλένεις, να του φουγκαρίζεις, να του μαγειρεύεις. Και να τον υπηρετείς ολόκληρη ζωή. Ναι, αλλά όταν υπάρχει αγάπη. Και πόσο θα κρατήσει η αγάπη. Μπορείς εσύ να αναλάβεις την υποχρέωση να αγαπάς έναν άνθρωπο ολόκληρη ζωή. Και πού ξέρεις αν θα τον αγαπάς αύριο σε ένα μήνα ή του χρόνου. Εσείς ελεύθεροι. Ελεύθεροι και ωραία. Το πήγατε στην πιτηρίδα τώρα. Ποια πιτηρίδα, ρε Βλήτο. Για μένα μιλάω. Είμαι ελεύθερη, αδέσμευτη και κυρία του εαυτού μου. Και δεν έχω κανέναν κέρατα πάνω από το κεφάλι μου. Γιατί αν τον είχα, κερατά θα ήταν. Και κάνω ό,τι μου γουστάρει. Και την οικογένεια.
Τι θα γίνει, θα την καταργήσουμε με την οικογένεια? Ποια οικογένεια, αδελφέ μου? Η οικογένεια είναι ξεπερασμένο πράγμα. Ο παππούς στο γυροκομείο, τα παιδιά στο βρεφικό σταθμό και το ζευγάρι ελεύθερο να πηγαίνει όπου θέλει και να κάνει ό,τι θέλει. Αυτές όλες οι σαχλαμάρες πρέπει να καταργηθούν. Και καταργούνται δηλαδή σιγά σιγά. Να, η Μιχία έπαψε ένα αναδίκημα. Ναι, κύριε, πήγα με έναν άλλον άντρα γιατί έτσι μου άρεσε. Και λοιπόν, τι έγινε? Μου πήρε κανένα χέρι, 50 κιλά πήγα, 50 κιλά γύρισα. Τι έχασες από μένα ή τι έχασα εγώ από σένα που πήγες με μια άλλη? Με γεια σου, με χαρά σου. Αν μάλιστα αυτή η άλλη έβαζε και κανένα χεράκι στο πλήσιμο και στο μαγείρεμα, θα της ήμουν και υποχρεωμένη. Τα λέω σωστά? Δηλαδή, ξέρετε, εγώ έχω ορισμένες αντιρρήσεις επί του θέματος. Να τις κουβεντιάσουμε. Δημοκρατία έχουμε, ό,τι θέλουμε λέμε. Δημοκρατία έχουμε, αλλά σοσιαλιστική δημοκρατία. Και λοιπόν, ποια είναι η διαφορά? Πώς τώρα. Στη δημοκρατία μιλάνε όλοι και αποφασίζουν όλοι. Ενώ στη σοσιαλιστική δημοκρατία μιλάνε μεν όλοι, αλλά αποφασίζει μόνο η κυβέρνηση. Χωρίς να λάβει υπόψη της μάλιστα εκείνους που μίλησαν πιο πριν, καταλάβατε? Πώς είπαμε, πώς λένε? Μανώλη. Και τ' άλλο? Ντονάτσο. Τι γράφεις εκεί, θα με προτείνεις για Νόμπελ? Άντε, εσύ, Μανώλη. Ναι, κύριε Λουκά, ήρθα για τα... Ναι, ξέρω για τα... Πού είναι ο κύριος Διευθυντής? Λείπει, αλλά θα φύγει γρήγορα, τώρα περιμένω. Τότε θα καθίσω και εγώ, τον περιμένω. Εσύ τι είσαι εδώ, σύντροφε? Ορίστε. Λέω, τι είσαι εσύ, εδώ? Α, εδώ μέσα είμαι υπάλληλος εγώ. Ο κύριος Λουκάς είναι προϊσταμενός μας μέσα, στο γραφείο. Α, ξέρω, στο γραφείο που κοπροσκυλάτε. Όχι, κοπροσκυλάμε, όχι, κοπροσκυλάμε. Έτσι, Μανώλη, ε? Έτσι μου λέγε πριν από λίγο από εδώ ο σύντροφος, έτσι. Εγώ, δηλαδή, ήθελα να πω. Πιστέψτε με, κύριε Λουκά. Έτσι, Μανώλη. Δεσποινή σπίτι, δηλαδή, το θέμα σε τακτοποιήθηκε. Ευχαριστώ. Σε τι άλλο μπορώ να σε εξυπηρετήσω? Θα ήθελα να πούμε εδώ δύο κουβέντες. Τώρα? Ναι. Εδώ και τώρα. Όχι, τα φοβάμαι αυτό το εδώ και τώρα. Κύριε, με συγχωρείτε, αλλά θα σας πηγαίνει, θα σας φωνάξω σε 5-10 λεπτά. Μάλιστα. Ο νεαρός να μένει. Εσείς πηγαίνετε. Όχι, είπε νεαρός. Κατά... Πηγαίνετε. Μάλιστα, κύριε. Και κλείστε την πόρτα. Ορίστε. Μάλιστα, κύριε Δευτά. Μπράβο, Μανολάκη. Κοπροσχυλάμε, Μανολάκη. Προκαώ, Μανολάκη. Εδώ είσαστε, κύριε Προϊστάμενε, και σας, κύριε, στο γραφείο του κύριου Πιάτζα. Να κεράσω ένα καφεδάκι, κύριε Προϊστάμενε. Ναι, να κεράσει ένα καφεδάκι, αλλά έχω και εγώ να σου πω κάτι. Μάλιστα, κύριε Προϊστάμενε. Παρακαλώ, δύο γλυκοί βραστούς. Ο ένας μόλι. Καθίστε, κύριε Προϊστάμενε. Γιατί αυτή η επισημότητα, δε Μητράκη? Ποια επισημότητα? Το πριν, έχετε τρελάνει στο κύριε Προϊστάμενε. Πού είσαστε, κύριε Προϊστάμενε? Τι θέλετε, κύριε Προϊστάμενε? Στάζ για τα γάστα, κύριε Προϊστάμενε. Γιατί δηλαδή αυτός ο πάγος? Πάγος. Πάγος, Δημητράκη, γιατί εμείς ανέκαθαν μες στο γραφείο. Δεν ήμασταν οι προϊστάμενοι και οι υπάλληλοι. Ήμασταν τρεις συνάδελφοι, τρεις φίλοι, τρεις καλοί φίλοι. Τώρα δηλαδή γιατί με καταργήσατε από φίλο και με αποκαλείτε κύριε προϊστάμενε? Πέστε με, ρε παιδιά, τι σας έφτιαξα? Αν σας έφτιαξα σε κάτι, να σας ζητήσω συγγνώμη και να δηλώνω. Πρόκειται περί παρεξηγήσεως, κύριε προϊστάμενε. Παρεξηγήσεως, τι παρεξηγήσεως? Έτσι όπως τα λες, ο Δημήτρης, ο Λούκος και ο Λουκάς. Από τη στιγμή όμως που μπήκε ένας ξένος άνθρωπος μέσα στο γραφείο. Ο Πρασινοφουρός. Μάλιστα, ο κύριος Μανολάκης. Δεν έκανε μπροστά. Μπορεί εμείς να είμαστε φίλοι και να μιλάμε σαν αδέρφια, αλλά από τη στιγμή που μπαίνει ένας ξένος άνθρωπος στο γραφείο, πρέπει να δείχνουμε τον απαραίτητο σεβασμό στον κύριο Προϊστάμενο. Ορίστε, τώρα γιατί με αποκαλείς κύριε Προϊστάμενο και μου μιλάς στον πληθυντικό? Δεν είναι ο Μανώλης εδώ? Και εκτιμένη ταχύτητα, κύριε Προϊστάμενο. Δεν λέω, ο Μανολάκης είναι ένα θαυμάσιο παιδί. Και... Αυτό το θαυμάσιο παιδί, ο Μανολάκης, μας ρίχνει πρόκειες στον κύριο Πιάτζα. Μας καρφώνει στον κύριο Πιάτζα. Τι μας καρφώνει δηλαδή? Λέει ότι το κοροϊδεύουμε στο γραφείο, δεν κάνουμε τη δουλειά μας και ότι κοπροσκυλάμε. Ο Μανολάκης τα λέει αυτά? Μάλιστα, ο Μανολάκης ο πρόκας. Και ποιος ξέρει τι άλλες πρόκες θα ρίξει ακόμα στον κύριο Πιάτζα. Ο Μανολάκης τα είπε αυτά? Μάλιστα, ο Μανολάκης. Λοιπόν, εμένα, Λουκά, δεν με νοιάζει και πολύ. Δεν σε νοιάζει και πολύ? Όχι. Γιατί? Κάσα, τα βάλα κάτω τα πράγματα, τα καλοσκέφτηκα και κατάλαβα ότι το Πασόκ έχει δίκιο. Το Πασόκ έχει δίκιο? Βέβαια, κύριε. Γιατί να μην πω κι εγώ στην πλατική, να έχω το κεφάλι μου ήσυχο και το μισθό μου εξασφαλισμένο. Για να έχετε το κεφάλι σας ήσυχο και το μισθό σας εξασφαλισμένο, κύριε Δημητράκη, δεν πρέπει να γραφτείτε στην κλαδική του Πασόκ, αλλά στην κλαδική του ΚΚΕ. Δεν το κατάλαβα αυτό. Θα σου το δώσω να το καταλάβεις εγώ. Οι περισσότεροι εδώ μέσα Πασοξίδες δεν μπήκαν επί Νέας Δημοκρατίας, ναι ή όχι? Ναι, πραγματικά. Μπήκαν πολλοί Πασοξίδες επί Νέας Δημοκρατίας. Ξέρεις γιατί? Πώς? Θα σου το πω εγώ. Τι έλεγε λοιπόν η δεξιά? Ριζοσπαστικός φιλελευθερισμός και δημοκρατικός σοσιαλισμός. Και λοιπόν, για να δείξει τις καλές της διαθέσεις η δεξιά έναντι του σοσιαλισμού,
Μόλις έβλεπε έναν νεοδημοκράτη, τον πετούσε έξω και έβαζε πασοξή. Το ίδιο θα κάνει και ο Ανδρέας. Δεν το πιάσα αυτό. Θα σου το πω εγώ για να το πιάσεις κι αυτό. Για να δείξει λοιπόν τώρα ο Ανδρέας πόσο καλός μαρξιστής είναι, μόλις θα βλέπει πασοξή θα τον πετάει έξω και θα βάζει κομμουνιστή. Μπερδεμένα μου τα λες, Λουκά, μπερδεμένα μου τα λες. Εγώ δεν σου το λέω μπερδεμένα. Μπερδεμένος είναι ο Ανδρέας. Από τη μια μεριά είναι στο ΝΑΤΟ και από την άλλη απλώνει το χέρι στους Ανατολικούς να τον βοηθήσουν να βγει από το ΝΑΤΟ. Όταν τον κάνουν τραπέζι αρχέπας, φωνάζει ζήτω η Αμερική. Και από την άλλη μεριά φυλάει τη χερούκλα του Κορμπατσόφ. Ούτε το μουστάκι του Λεχ Βαλέσσα δεν σεβάστηκε, που είναι καλύτερο και από τον Καραλαμπόπουλο. Για να μην κακοκαρδίσει τον Γιαρουζέλσκι. Φωτιά και κόλαση εκεί στο Σαλβαδόρ. Μιλιά για το Αφγανιστάν, που δεν ξέρει τηλεόραση ούτε που βρίσκεται. Σου λέει η δεξιά δεν ξέρει τι είναι. Μήπως ξέρει ο Ανδρέας τι είναι. Ο Ανδρέας είναι διπλωμάτης, ρε. Μια στο καρφί και μια στο πέταλο. Ο Ανδρέας τους παίζει όλους. Ο Ανδρέας τους έχει όλους εδώ, στη χούφτα του. Κι εγώ αυτή τη χούφτα του Ανδρέα φοβάμαι. Δηλαδή. Πράσινα γυαλιά της μυστικής πρασινοφορίας την αυτό σώσει. Τη δική μας χούφτα βγήκε ο Ανδρέας και στη δική του χούφτα είμαστε τώρα. Έλα να πιούμε γρήγορα το καφεδάκι, μην μας πιάσει κανένα μάτι ότι κοπροσκυλάμε πίνοντας καφέ και μας μεταθέσω κανένα θυρωραίο. Είδα και αυτό με τα γυαλιά, γι' αυτό σου με πίνε καφέ. Άντε, στην υγειά μας. Στην υγειά μας. Μεγάλο δόντι δεν θα πει τίποτα. Ελεφαντόδοντο. Την είδες, μόλις τη βλέπουνε κάθονται όλοι προσοχή. Μέχρι και ο γενικός. Δεν μου λες, ποιος την έφερε εδώ. Δεν ξέρω, ο γενικαμπάρης μου έλεγε μέσα ότι επίσημος διορισμός της δεν έχει εδώ. Και τότε πώς ήρθε εδώ και μας κάνει δηλαδή και τη διευθύντρια. Με τηλεφώνημα της Πλαρικής. Και πού είσαι, την είδες, όλο σου ξουμού με τον κύριο Μανολάκη. Κολλιός ή κολλιός, από το ίδιο βαρέλι λένε τα κομματικά του. Δεν το νομίζω, δεν φαίνεται να λένε τα κομματικά του, μάλλον. Του κολλάει του κυρίου Μανολάκη. Δεν βλέπει πως αγριεύει όταν βλέπει την κόρη του Λουκά να μπαίνει εδώ μέσα. Λες. Όπως σε βλέπω και με βλέπεις. Και ο Μανολάκης. Ο Μανολάκης είναι σίγουρο. Δεν την αγαπάει. Και λοιπόν, θα πάρει εντολή από την Κλαδική να την αγαπήσει. Πρέπει, τόση δύναμη δεν έχει η Κλαδική. Η Κλαδική. Αν έχει δύναμη. Γι' αυτό σου λέω, ρε Νικολάκη, να μπει κι εσύ στην Κλαδική, να έχει το κεφάλι σου ήσυχο. Και τελικά εσύ. Μπήκε. Αν μπήκα, λέει, δυο εβδομάδες από που μπήκα. Γιατί αν τώρα, Νικολάκη. Εδώ μπήκε η Κουγιουκλάκη που σε κάθε πρεμιέρα τραπέζουν όλους τους υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί να μπω κι εγώ. Δεν τρέπεσαι. Να ντραπώ, γιατί να ντραπώ. Καλά, δεν τρέπεσαι. Μα δεν καταλαβαίνω, τι λες. Καταλαβαίνεις και πολύ καλά, μάλιστα. Εγώ δεν καταλαβαίνω κάτι. Τι. Γιατί δεν έχεις το θάρρος της γνώμης σου να έρθεις και να μου πεις σαν άντρας, κυρά μου, τέρμα ως εδώ. Ρε Σιτζένι, τι είναι αυτά τα πράγματα που λέτε. Επειδή κάποτε είχαμε κάτι, δεν σημαίνει ότι είσαι υποχρεωμένος να παριστάνεις τον ερωτευμένο μαζί μου. Άμα δεν με θέλεις μια φορά εσύ, θα σε θέλω 10 εγώ. Άκουρε, Τζένι. Σε παρακαλώ, άσε με να τελειώσω. Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε μερικά πράγματα οι δυο μας. Λοιπόν, εχθές μου τηλεφώνησες ότι πρέπει να αναβάλουμε το ραντεβού μας επειδή δήθεν έχεις κάποια πάρα πολύ σοβαρή δουλειά. Ναι. Και η σοβαρή αυτή δουλειά, όπως αποδείχθηκε, ήταν αυτή τσούλα που έχετε εδώ. Μα τι λες τώρα, ρε Τζένι. Ξέρεις πάρα πολύ καλά τι λέω. Εθεάθης μαζί της στις 7 και 4 έξω από το Select. Ναι, μα. Το αρνείσαι. Όχι, δεν το αρνούμε, αλλά ήταν για δουλειά. Για δουλειά. Ναι, για δουλειά. Με πήγαινε στην Κλαδική. Πού σε πήγαινε? Στην Κλαδική. Σε πήγαινε στην Κλαδική για να πλέξετε φωλιά πάνω στα κλαδιά της. Α, τι χιούμορ κακής ποιότητας είναι αυτό. Μα σερβίρει αρκετό από δάχτυλο η τηλεόραση. Ρε στην Τζένι, ξέρεις πόσες κατουρημένες ποδιές έχω φιλήσει για να πάρω αυτή τη θέση. Αλλά βλέπεις, στις μέρες μας δεν φτάνει να είσαι μόνο καλός στη δουλειά σου. Πρέπει να είσαι και του κόμματος για να μην σε πετάξουν έξω. Και έπρεπε να σε πάει αυτή τσούλα στο κόμμα. Κάποιος έπρεπε να με πάει, αφού δεν υπήρχε άλλος. Ναι, καλά. Ρε στην Τζένι, εδώ λέμε κάπου να ριζώσω για να μπορέσουμε και εμείς τέλος πάντων. Ναι, να ριζώσεις και να βγάλεις κλαδιά στην Κλαδική. Α, τώρα μη γίνεσαι ανόητη. Α, και ανόητη από πάνω. Ναι, ρε Τζένι, ανόητη γίνεσαι. Αφού ξέρεις πως σ' αγαπάω. Δεν το ξέρεις. Κάτω τα ξερά σου. Τι κάνεις εκεί, θα τηλεφωνήσω. Πρόσεχε. Τι έπρεπε. Ναι. Όλα τα τηλέφωνα της ΕΡΤ είναι παγιδευμένα. Και λοιπόν. Τι και λοιπόν. Έχω να τηλεφωνήσω στη γυναίκα μου να μου φτιάξει την βαρλάκια. Δεν το νου σου πρέπει να θεμάσαι στο φάιλι, το έγινε. Δεν μα χαίρεσαι, ρε. Α, σε παρακαλώ που μιλάσαμε έτσι, άτομα που λέγαμε. Κουβαλάκια με πόλη καπολέμων εκεί πέρα. Αγάπη μου, αγάπη μου, αγάπη μου, αγάπη μου, αγάπη μου. Με συγχωρείτε κύριε, λάθος. Λάθος τι να κάνουμε τώρα. Ούτε ένα λάθος. Της δικιάς σου, ρε. Ρε, εσύ δεν τρέπεσαι να μιλάς. Τι άντραπο μου λέει της μου. Και σε παρακάς. Ω, καλώς το Μανολάκη. Τι έγινε. Τι να γίνει κύριε Μανολάκη. Όπως λέει μερικοί, εδώ μέσα εμείς κοπροσκυλιάζουμε κύριε. Κατάλαβα. Τι κατάλαβες.
Κατάλαβα γιατί έχει δημιουργηθεί αυτή η δυσάρεστη ατμόσφαιρα τόσες μέρες για μένα. Ακούτε να σας πω. Εγώ... Μάλιστα, κύριε Δίθυντα. Μάλιστα, εγώ ο Τζερεζούλιας. Όχι, ο κύριος Λουκάς δεν έρθει ακόμα, κύριε Δίθυντα. Μάλιστα, ούτε η Δεσμής μίλησα. Πώς θα το πω μόλις έρθει, κύριε Δίθυντα. Ναι, καταστάσεις πως είναι εδώ, τις έχω έτοιμες, τις συνδυόρθωνα. Μάλιστα, τις παίρνω αμέσως, κύριε Δίθυντα. Γλύφτη. Πάντως, κύριε Μανολάκη, να ξέρεις. Κι εγώ... της κλαδικής είμαι. Όχι, πες μου. Μίγα τον τζίπησε. Δεν ξέρω. Γιατί μου είπε ότι είναι στην κλαδική. Δεν μιλάς. Γιατί. Γιατί δεν είμαι στην κλαδική. Αλλά πού θα πάει. Δεν καταλαβαίνω τίποτα. Δεν βαριέσαι, κύριε Μανολάκη, τι να καταλάβεις. Άλλωστε εμείς εδώ κοπροσκυλιάζομαι που λένε και... Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Τώρα μπήκα. Ρε παιδιά, ρε παιδιά, προς Θεού, ρε. Ένα καλαμπουράκι έκανα εκεί. Γεια σας. Γεια σας, Δεσποινίση μου. Ο πατέρας σας δεν είναι εδώ. Το ξέρω, έχει πάει στο γιατρό να κάνει μια εκτινογραφία στο μάχο. Το ξέρετε, κύριος διευθυντής δηλαδή. Θέλετε να σας εξυπηρετήσω σε τίποτα, εγώ είμαι στη διάθεσή σας. Όχι, σε τίποτα, ευχαριστώ. Θα περιμένω τον πατέρα μου. Μόνο αν είχατε την καλοσύνη να ειδοποιήσετε να μου φέρουν κάτι να πιω, μια λεμονάδα, πορτοκαλάδα, οτιδήποτε. Τι λέτε να ειδοποιήσω, μα θα πάω εγώ ίδιος, Δεσποινής μου, αλίμονο. Μα γιατί να κάνετε τον κό. Μάλιστα εμείς εδώ ξέρετε, δεν έχουμε δουλειά εμείς. Εμείς κοπροσχυλιάζουμε. Αγάπη μου. Τι ζήλεψες, μωρέ, τι ζήλεψες. Αυτή δεν έχει τίποτα το θηλυκό τρομάρα της. Κυκλοφορεί ντυμένη σαν παραγιό σε συνεργείο αυτοκινήτων. Μόνο η μουτζούρα της λείπει. Άλλος ένας λόγος για να μην τη ζηλεύεις άδικα. Ζηλεύω. Να ζηλέψω εγώ αυτό το κατασκεύασμα. Έλα ρε αγάπη μου, έλα ρε αγάπη μου. Μήπως σας τις πάω. Ξέρετε, Δεσποινής Λίτσα, η Δεσποινής Τζέννη με ρωτούσε για τον πατέρα της. Α, και αντί να σου τα λέει στα αυτή, σου τα λέγε στο στόμα. Όχι, μα παρεξηγήσατε μάλλον. Βρε, ακούς τι σου λέω εγώ. Όταν η κόρη του Λουκά θέλει να σε ρωτήσει κάτι για τον πατέρα της, να την πηγαίνει στην καρσονιέρα σου. Και αν δεν έχει καρσονιέρα, να την πηγαίνει στο λόφο του φιλοπάπου που πηγαίνουν όλα τα τσουλάκια. Για να σου πω, κυρά μου. Να και γλώσσα. Μην νομίζεις ότι επειδή φοράς αυτές τις βρώμο παντελονάρες και είσαι σαν σερνικοθήλικο θα σε φοβηθώ. Τζένι, ψυχραιμία, Τζενάκι. Άστινε, να δούμε πώς μιλάνε οι γκόμενες της δεξιάς. Α, Δεσποινής Λίτσα, το παρατραβάτε το σκηνή. Ακού να σου πω, αγοράκι μου, εδώ μέσα είναι δημοσιογραφείο που για να υπάρχει πληρώνει ο λαός. Ο λαός λοιπόν δεν πληρώνει για να φέρνεις εσύ εδώ μέσα τις γκόμενες και να. Όχι. Δημοκρατία, ρε κορίτσια! Ηρεμήστε, ρε κορίτσια! Τι έγινε τώρα, παιδιά, τι είναι αυτά τα πράγματα! Τι είναι αυτό, κάνε μου μια χάρη. Ναι, ό,τι θέλεις. Θες να μου φέρω μια πορτοκαλάδα. Πορτοκαλάδες και λεμονάδες δεν έχει. Είναι χαλασμένο το ψυγείο. Βέβαια. Τα ψυγεία το τοποθέτησε εδώ η δεξιά. Ήταν δυνατόν να είναι καλά. Η δεξιά τώρα το τοποθέτησε. Λεμονάδες δεν πειράζει με τον Ισπανό. Τι έγινε, να μάθω κι εγώ. Ρώτησε καλύτερα τον υπαλληλό σου, τον κύριο Ντονάτσο. Πού είναι και τη κλαδική. Είσαι και τη κλαδική. Τζένι! Τζένι! Τζενάκι! Τρέξε κι εσύ. Πού? Πίσω από τη Δεσποινίδα Τζέννη. Τρέξε έτσι πει τίποτα γλυκόλογο από αυτά που λένε οι δεξί ερωτευμένοι. Γιατί οι αριστεροί λένε άλλα. Άλλα. Τι άλλα δηλαδή. Με έτσι που ήρθαν τα πράγματα δεν πρόκειται να μάθεις ποτέ. Δεν καταλαβαίνω. Το περίεργο θα ήταν αν καταλάβαινες. Δεν μπορεί να δει, δεν πειράζει. Κάτσε, μετρά το. Τι έγινε, ρε παιδάκι, για πε. Τίποτα, κύριε. Κάτι νευράκια έτσι παραπάνω. Νευράκια. Ναι, δηλαδή γυναικεία πράγματα. Δεν ξέρει. Λίτσα, συντρόφισα, Λίτσα. Δεσμονή, Λίτσα. Γυναικεία πράγματα, κλαδικέ. Έχω βγει στο μάτι. Λίτσα. Συντρόφισα, Λίτσα. Τι θες. Να ακούσω τα γλυκόλογα που λένε οι αριστεροί ερωτευμένοι. Επιμένεις. Επιμένω. Στην ανάγκη γίνομαι και αριστερός. Γίνεις αριστερός. Αριστερός και ερωτευμένο. Πουφούνο μου. Τι είναι αυτό πάλι. Γλυκόλογο και ντρό.
Ήρθατε, κύριε προϊστάμενο. Ναι, ήρθα. Και ευτυχώς πήρα κι εγώ. Γιατί αν δεν ερχόμουν, δεν θα υπήρχε κανείς μέσα σε αυτό το γραφείο. Τι γίνεται, ρε παιδιά, να ξέρω εγώ. Πού το πάμε δηλαδή, τι γίνεται. Πρώτα-πρώτα δεν έπρεπε να είσαι ούτε εσύ εδώ. Γιατί? Γιατί έχουμε 3 ώρες τάση εργασίας. Για ποιο πράγμα, ρε. Συμπαράσταση του Σαλβαδόρ. Τι πράγμα, δεν κατάλαβα. Συμπαράσταση του Σαλβαδόρ. Δεν ξέρω ποιες είναι οι πολιτικές σας απόψεις αυτή τη στιγμή, αλλά έχουμε υποχρέωση και εμείς σαν άνθρωποι να δείξουμε ότι δεν είμαστε διάφοροι σε όσους συμπαράστατε τον Σαλβαδόρ. Καλά, ρε, και πού θα το μάθουν στον Σαλβαδόρ ότι εμείς συμπαριστάμεθα με στάση εργασίας επί 3 ώρων. Εγώ σου λέω άντε και το μάθανε στον Σαλβαδόρ. Τι θα γίνει δηλαδή, θα πάψουν να σκοτώνονται επειδή εμείς κάναμε 3 ώρες στάση εργασίας. Όχι, αλλά δείξαμε το καθήκον μας. Δείξαμε τη συμπαράστασή μας. Άσε ρε Δημητράκη, άσε ρε, αυτό το έχουνε βρει οι τεμπέληδες, ρε. Οι τεμπέληδες, ρε. Θέλουνε συμπαράσταση για τον Σαλβαδόρ. Όχι όμως με στάση εργασίας, να συμπαρασταθούμε. 100 φορές να συμπαρασταθούμε. Αλλά όχι με στάση εργασίας, είπα. Αλλά με εργασία, με δουλειά. Μάλιστα κύριε, με δουλειά. Να δουλέψουμε 3 ώρες παραπάνω και με τα λεφτά που θα μαζέψουμε να τα κάνουμε φάρμακα, να τα κάνουμε τρόφιμα, να τα κάνουμε επιθέσεις και να τα στείλουμε. Να η συμπαράσταση μας, φίλοι μου. Τι σώη δηλαδή συμπαράσταση είναι απλώνοντας την αρίδα σε ένα γραφείο. Είναι συμπαράσταση αυτή. Να συμπαρασταθούμε κύριε. Να συμπαρασταθούμε 100 φορές και στο Σαλβαδόρ και στο Αφγανιστάν και όπου οι άνθρωποι πολεμάνε για την ελευθερία και τη δημοκρατία. Αλλά με, όχι με στάση εργασίας, με δουλειά Δημητράκη μου. Με δουλειά. Κατάλαβες. Δεν είναι έτσι ακριβώς τα πράγματα, Λούκα. Άσε ρε Δημητράκη τώρα. Από τότε που μου γράφτηκε στην κλαδική, μου κάθισε σε ένα κλαδί και μου κελαϊδάζει διαφορετικά. Τέλος πάντων όμως. Πού είναι άλλο, ρε. Σε ποιες καρέκλες ρε συμπαρίσταται ο Νικολάκης απλώνοντας τις αρίδες σου, ρε. Ο Νικολάκης είναι στον πάρο. Και ο Μανώλακης έξω με τη δεσποινή δαλίτσα που κλαίει και την παρηγορεί. Την παρηγορεί. Μάλιστα, κλαίει και της χαϊδεύει τα μαλλιά. Δεν καταλαβαίνω τίποτα τώρα. Πού να καταλάβεις. Νιάτα, κύριε Λουκά. Νιάτα. Φτάνει κανείς κάποτε σε μια ηλικία που δεν τα καταλαβαίνει πια τα νιάτα. Το κακό είναι ότι δεν το καταλαβαίνουν ούτε αυτά. Άκου Δημητράκη, αλλά σε καλύτερα γιατί θα συγχυστώ. Και ο γιατρός μου το είπε καθαρά, να μη συγχύσουμε και να μη στεναχωριέμαι. Μου ρέει που είναι οι γιατροί, ε? Σου λέει μη στεναχωριέσαι. Μόλις μου το είπε να μη στεναχωριέμαι, αμέσως στεναχωρέθηκα. Ε? Δεν μπορούν να καταλάβουν δηλαδή οι γιατροί ότι η στεναχώρια δεν γίνεται με τη θέλησή μας. Ε? Άκουσες ας πούμε κανένα να σου πει, ας στεναχωρηθώ έτσι λιγάκι για να μου περάσει η ώρα. Τι θα πει να μη στεναχωριέμαι. Τώρα γιατί στεναχωριέσαι. Γιατί θυμήθηκε ότι πρέπει να μη στεναχωριέμαι. Τώρα βέβαια θα μου πεις, μπορείς να μη στεναχωριέσαι. Θα στεναχωριέσω. Έλληνας δεν είσαι. Υπάρχει κανένας Έλληνας που να μη στεναχωριέται. Όχι πες μου. Αν υπάρχει, ας σηκώσει το χέρι και να μου το βάλει στο μάτι. Τώρα βέβαια υπάρχουν και μερικοί που ο Θεός σου στάφερε λίγο. Δεξιά. Όχι αριστερά. Αριστερά. Αλλά πού θα πάει. Πώς θα τα κρατήσει το τιμόνι αριστερά. Θες να πεις ότι θα γυρίσει πάλι στα δεξιά, ε. Όχι, γιατί δεξιά, ρε παιδιά. Τα είδαμε τα δεξιά, τα είδαμε και τα αριστερά. Ούτε δεξιά, ούτε αριστερά. Στα ίσια, ρε παιδιά, στα ίσια. Πάμε. Σε ψάχνα παντού. Γιατί, τι τρέχει. Αυτό είναι για σένα. Λοιπόν. Για πες μου, βγάζεις καμιά άκρη. Πότε σου το έδωσε. Πριν μισή ώρα περίπου. Με τον πατέρα της ήτανε. Όχι. Τον κύριο Λουκά δεν τον είδα. Με τον κύριο Καρυπίδη ήτανε. Αχα. Το ξέρεις. Ναι, μωρέ, το ξέρω. Αυτός ο ψηλός, ο ξέγκλωτος με τους άσπρους κροτάφους δεν είναι. Αυτός. Αυτός είχε μεγάλη θέση εδώ. Ήτανε της Χούντας. Όταν έπεσε η Χούντα τον απολύσανε. Αλλά δεν ξέρω πώς τα κατάφερε και απέδειξε πως ήτανε αντιστασιακός. Έτσι τον πήραν και τον βάλαν σε μεγαλύτερη θέση. Ύστερα το Πασό τον απέλησε. Και τώρα θα τον διορίσει σε ακόμα μεγαλύτερη θέση, γιατί θα αποδείξει ότι ήταν θύμα της δεξιάς και τον απέλησαν όλες οι δεξιές κυβερνήσεις. Κάτι τέτοιο. Δεν μου λες, ρε Μέγε. Αυτός ο Λεβέντης, ο... Ο Καρυπίδης. Ο Καρυπίδης. Τι σοή νταλαβέρια έχει με την Τζέννη. Α, τι να σου πω. Εμένα τα κοτσοπολιά δεν μ' αρέσουν. Πάντως πολλά λέγονται. Δεν μου λες λίγα.
Τι λίγα. Λίγα από τα πολλά. Ενά λένε τον κύριο Λουκά, ο κύριο Καρυπίδη, τον έφερε εδώ επί Χούντα. Ύστερα επί Νέα Δημοκρατία τον έκανε προϊστάμενο. Και τώρα επί Πασόκ, ο κύριο Καρυπίδη θα τον κάνει γενικό δερβέναγα. Μα αφού ήταν επί Νέα Δημοκρατία, μπορεί να είναι και επί Πασόκ. Μερούνα μου. Οι άνθρωποι χωρίζονται σε δύο κατηγορίε. Σε αυτού που είναι με όλου και σε αυτού που τρώνε κλωτσιέ από όλου. Κατάλαβε. Όχι. Αυτό είναι. Όταν θα αρχίσεις να καταλαβαίνεις, την έχεις άσχημα. Και το σημείωμα. Ποιο σημείωμα? Αυτό που σου δώσα. Τι έλεγε? Τι να έλεγε, βρε μέρη μου? Τα κάλαντα έλεγε. Πάντως εμένα προχθές μου το δήλωσε. Τι σου δήλωσε δηλαδή? Πώς θα σφίξει την καρδιά της και θα πάει στο Πασόκ. Ας τη σφίξει, πρόβλημά της. Βαρέθηκε, λέει, να είναι πια γυναικάκι. Θέλει να γίνει προσωπικό της, να έχει γνώμη. Δεν θέλει να την έχουν στο σίκο-σίκο, κάτσε-κάτσε. Για το σίκο-σίκο δεν ξέρω, αλλά το κάτσε-κάτσε δεν το γλιτώνει με καμιά κυβέρνηση. Τι αλλαγές? Στην κυβέρνηση. Τι αλλάζουν δηλαδή? Υπουργούς και υπουργέ. Αλλάζουν και τον Υπουργό Οικονομικών. Ναι, και τώρα που θα αλλάξει ο Υπουργός των Οικονομικών, τρέξε να πάρεις ό,τι σου πήρε ο παλιός. Και ποιο λένε να βάλουν στη θέση του? Και τι σε νοιάζει ένα ρε Δημητράκη? Όμοιον και να βάλουν, χειρότερο σαν. Για το έλεγα αυτό, κύριε Λουκά. Γιατί όσο χρόνο και αν είστε, δεν τιμάσει ποτέ κανένα καινούριο Υπουργό των Οικονομικών μόλις αναλάβει του Υπουργείου του να καταργήσει κανένα χώρο, ρε. Δεν έτσι όπως θα. Όταν γίνεται ο όρκος, μόλις σηκώσει το χέρι από το Ευαγγέλιο, το βάζει σε τσέπη συμβολίου του. Έδωσες ό,τι έδωσες, δώσε τώρα και κάτι παραπάνω. Καμιά άλλη αλλαγή? Η κυρία Μερκούρη. Τι έκανε η κυρία Μερκούρη? Αλλάζει. Από Υπουργός Πολιτισμού και Επιστημών. Τι έγινε? Επιστημών και Πολιτισμού. Και τι διαφορά έχει? Καμία. Τη Μερκούρη όπου να την βάλεις, Μερκούρη θα είναι. Εδώ που τα λέμε όμως, κύριε Λουκά, πάλι άρχισε να μας μπερδεύεις, έτσι. Σε μπερδεύω. Βέβαια! Ποιος τώρα που δεν είχα πει και εγώ στην πλανική, δεν μπορούσα από καράς να κάνω τις παρατηρήσεις μου. Μπορείς. Κάνουν παρατηρήσεις και τα υπόθετα τώρα, κατάλαβες. Τώρα που μπήκα, ρε. Τώρα που μπήκα και έχω κι εγώ ένα πόστο και δεν φοβάμαι το πισόπλατο στιλέτο, θέλω να πω κι εγώ δύο κουβέντες. Τι είστε τέλος πάντων, κύριε Λουκά? Τι θες να πεις με αυτό τώρα? Στην αρχή μας έλεγες ότι ψήφισες Νέα Δημοκρατία, έτσι. Έτσι. Μετά για να τιμωρήσεις τη Νέα Δημοκρατία ψήφισες Πασόκ. Έτσι. Έτσι. Τώρα για να τιμωρήσεις το Πασόκ που δεν ξέρω εγώ τους έπαιξε, μπήκε στην πλανική του ΚΚΕ. Άκου να σου πω. Μόνο σε μένα έτσι είπε τουλάχιστον. Ναι, στον είναι το χριστιανό τώρα. Τι τον εμπεδεύει, πώ ήταν, τι ήταν και πού ήταν? Όχι, όχι, σε παρακαλώ, άσε το Δημητράκη να ρωτάει και να μαθαίνει. Δηλαδή να ρωτάει, γιατί για να μαθαίνει, πολύ αμφιβάλλω. Άλλο να ρωτάω, άλλο να μαθαίνω. Γιατί ένα μπορεί να ρωτήσει χίλιε φορέ και να μαθαίνει τίποτα. Να, ο Δημητράκη με ρωτάει από την ώρα που μπήκε μέσα στο γραφείο. Ρώτα το να δούμε τι έμαθε. Εγώ Λουκά δεν θέλω να μάθω τίποτα. Όσα ξέρω μου φτάνω. Το μόνο που θέλω να μάθω να μου πει σε ποιο κόμμα είσαι. Εγώ για να καταλάβει. Κόμμα, δηλαδή. Λουκά, κόμμα! Τι κόμμα? Δεν θέλω εισαγωγές μου, θέλω ξεκάθαρα πράγματα. Είμαι δημοκράτης, είμαι σοσιαλίστας, είμαι φασίστας, είμαι κομμουνιστής, είμαι βασιλόφρον, είμαι γαμό τη μάνα μου. Αυτό το τελευταίο. Ποιο, το βασιλόφρον? Όχι, αυτό με τη μάνα μου. Αυτό θα ταιριάζει καλύτερα. Δεν σε καταλαβαίνω. Το περίεργο ήταν να καταλάβει. Δηλαδή τι είσαι? Παναθηναϊκός. Βρέας τις αχλαμάρες. Τι είσαι? Σε ποιο κόμμα ανήκεις? Το αγνώστο Θεό. Τι πράγμα? Το αγνώστο Θεό. Αυτό δεν το κατάλαβα καθόλου. Εν τέτοιο βόηδη, πού είσαι, πού να καταλάβεις? Άκου, Δημητράκη, για να καταλάβεις. Στα παλιά τα χρόνια οι θεοί τα κάνανε σκατά. Μαλώνανε, μαλλιοτραβιόντουσαν, αλληλοκερατωνόντουσαν, βριζόντουσαν. Ακόμα και ο πατέρας του Θεών, ο Δίας, όπως φαίνεται ήταν μεγάλο που μάσει, ένα βράδυ την κοπάνισε τη σύρα, πήγε βρήκε την Ευρώπη και την απάφτωσε. Την Ευρώπη? Μάλιστα, κύριε, την Ευρώπη. Και το αδίκημα έγινε κατά εξακολούθηση, όπως λένε οι νομικοί. Και έτσι η Ευρώπη έγινε πουτάνα. Δηλαδή τι πουτάνα? Καραπουτάνα του κερατά, όπως είναι σήμερα. Και τι σχέση έχει αυτό που λες τώρα? Άκου να δείτε. Όταν οι αρχαίοι λοιπόν έχασαν κάθε εκτίμηση για τους θεούς που είχαν τότε, σκεφτήκαν ότι δεν μπορεί. Θα υπάρχει και ένας θεός. Ένας θεός τέλος πάντων, όχι ρεζίλη σαν και αυτούς που πιστεύανε. Και ακριβώς αυτό το Θεό χτίσανε ένα βωμό, μια εκκλησία όπως θα λέγαμε σήμερα, και γράψαν απ' έξω. Το αγνώστο Θεό. Και λοιπόν? Και εγώ. Τι και εσύ? Επειδή κατάλαβα γιατί ρεζίλιδες είναι οι πολιτικοί μας
Που κυνηγάνε την αρχή όχι για να καλυτερεύσουν τη ζωή μας, αλλά για να βολεύσουν αδελφούς, γιους, θείους, μπατζανάκηδες και όλο το συγγενολόι, τους έδωσα κι εγώ 10 φάσκελα και γράφτηκα το αγνώστο κόμμα. Έχει υπόψη σου, Λουκά, ότι το ΙΚΑ έχει και ψυχιάτρους. Μωρέ, ψυχιάτρους έχει. Γιατρούς και φάρμακα δεν έχει. Εδώ τα πράγματα, Λουκά, ένα και ένα κάνουν δύο. Ρε παιδιά, δεν την αφήνετε την κουβέντα αυτή. Είναι δυνατόν να φτιάξουμε την Ελλάδα εμείς με τις κουβέντες μας? Άχρηστα λόγια, άχρηστες κουβέντες, άχρηστοι καυγάδες. Νταν. Νταν. Γεια χαρά, Νταν. Πώς χαιρετάνε δηλαδή σήμερα οι μοντέρνοι άνθρωποι? Χαίρετε και τα σεβάσματά μου. Γεια χαρά, Νταν. Δημητράκη, πώς είναι, κύριε Λουκά? Γράψε ρε αυτό το, πώς το είπαμε. Πώς το είπαμε αυτό το... Νταν, για χαρά Νταν. Μπράβο, για χαρά, αυτό το για χαρά Νταν. Εσύ, να το βάζεις μέρες στα επίσημα έγγραφα για να καταργήσουμε την κολοκαθαρεύουσα, κατάλαβες. Εκεί, ας πούμε, που στέλνουμε στους πρωθυπουργούς, στους υπουργούς, αντί να γράφουμε στον αξιότιμο κύριο πρωθυπουργό, γράφουμε για χαρά Νταν κύριε πρωθυπουργέ και τελειώνουμε, ρε, έτσι, δεν γράφω το, γράφω το. Μάρι! Το μωρί είναι δημοτική του Δεσποινής. Τι σκατά! Το σκατά είναι δημοτική του TADS. Είναι αυτές οι ξεφτύλες. Το ξεφτύλες είναι δημοτική το ρεζιλικιόρ που κάνεις, βρε. Ρε, ο μπαμπάς σου δουλεύει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Άντε να μην πω το πώς λέγεται στη δημοτική του δουλεύει. Για να μπορείς εσύ, ρε, να περιδρομιάζεις, βρε. Να αγοράζεις πέδιλα και να αγοράζεις παντελόνια. Τα δικαιώματα της γυναίκας, father. Father. Τα δικαιώματα της γυναίκας ξεκινάνε από τις υποχρεώσεις. Βεβαίως, τα δικαιώματα της γυναίκας πάνω από το κεφάλι μας. Ας κάνει ό,τι θέλει η γυναίκα. Ας βάλει τραχοπέδρα και ας φουλατσάρει στην οδό σταδίου. Να το κάνει. Αν θέλει να το κάνει, να το κάνει. Αλλά τα λεφτά πρέπει να τα βγάλει μόνη της, από τη δουλειά της. Και όχι να περιμένει από τον πατέρα της, που να σου το πω έτσι στη δημοτική, δουλεύει και του βγαίνει ο κόλος στις υπερορίες για να τα οικονομήσει. Έχεις θυμώσει και δεν ξέρεις τι λες. Άλλωστε, σε πολύ λίγο καιρό θα σε απαλλάξω από τις ευθύνες μου. Τις οικονομικές δηλαδή. Μπα. Και με ποιο τρόπο θα γίνει αυτό το θαύμα? Παντρεύομαι. Παντρεύεσαι? Με ποιον? Με τον Καρυπίδη. Με τον Καρυπίδη? Α, ωραία. Άμα το δω θα το συλληπιθώ. Εσείς τι λέτε, κύριε Ντονάτσο? Τι να πω εγώ, Δεσποινής. Τα συγχαρητήρια μου. Πάντως, αν έχετε κανένα πρόβλημα στην κλαδική που είσαστε, ζητήστε τον κύριο Καρυπίδη εκ μέρους μου. Αυτός κάνει κουμάντο εκεί. Μένω υπόχρεος. Λοιπόν. Γεια χαρά και στα δικά σας. Ευχαριστούμε πολύ, Δεσποινή Τζέννη. Μόλις μας συμβεί και μας κάτι τέτοιο ευχάριστο, θα πάρουμε καινούργιο σόβρακο. Τζέννη, κάτσε λίγο, να σου πω, βρε Τζέννη. Κάνε παιδιά να δεις καλό. Τι κάνεις, κύριε Μανώλη, γιατί προσέρχεσαι? Άσε, έχω τους λόγους μου. Τι λόγους? Ρε εσύ, Δημητράκη, είσαι φίλος μου, κάνεις μια χάρη. Τι χάρη? Να μου βρεις μια φωτογραφία αυτού του Καρυπίδη. Τι να την κάνεις, ρε Μανώλη? Να την κάνω κάδρο, να την βάλω στο σπίτι μου, να του κάνω μετάλλιο στον ανθρώπο. Στάσου, ρε Μανώλη, στάσου γιατί να με τρελάνε, στάσου να ξεκαθαρίσουμε. Αν θυμάμαι καλά, εσύ δεν τα είδες με τη Δεσποινίδα Τζέννη? Άστα αυτά τώρα, κάθε εμπόδιο για καλό. Μάλιστα λέγανε ότι είσαι αποφασισμένος να φτάσεις στα μη περαιτέρω. Γεια σας. Γεια σου. Αλλάζει το πρόγραμμα και σας θέλει όλος ο κύριος διευθυντής. Όλους, ποιος όλους ήταν? Και τη Σφινή Γαλίτσα. Δεν είναι εδώ. Ο κύριος Λουκάς. Τρέχει πίσω από την κόρη του. Για ποια δουλειά? Να τη δώσει συγχαρητήρια. Ο κύριος Νίκος. Είναι κάτω στη δισκοθήκη. Τότε τι να σας πω. Πηγαίνετε εσείς οι δύο. Εμείς οι δύο. Τι λες, πάνε? Και δεν πάνε. Τι έχουν να χάσουμε? Παρακαλώ. Ναι, εδώ είναι, αλλά ο κύριος Λουκάς δεν είναι αυτή τη στιγμή εδώ. Ναι, ούτε η κυρία Λίτσα. Ούτε ο κύριος Μανώλης, ούτε ο κύριος Δημήτρης, ούτε ο κύριος Νίκος. Εγώ είμαι μια υπάλληλος, η Μέρη. Τι να σας πω, πάτε σε κανένα τέταρτο. Παρακαλώ. Σπίνεις, Λίτσα. Έσου, πρέπει, πώς φαίνομαι. Καλή μια χαρά είσαι. Τού να μην απασχαθείς. Να, δηλαδή για ποικιλία, έτσι. Κάπου, δηλαδή. Να, και γυναικεία πότε. Όχι μόνο πότε. Κάθε ώρα, κάθε στιγμή, κάθε δευτερόλεπτο. Δεσποινής, σε τι μπορώ να σε εξυπηρετήσω, Δεσποινής? Η Δεσποινής Λίτσα είναι, κύριε Λουκά. Α, η Δεσποινή Λίτσα. Έλα, Παναγία μου, έλα, Παναγία. Σας ξαφνιάζω με αυτή μου την εμφάνιση. Δεν με ξαφνιάζετε, αλλά ευχάριστα. Πρέπει να ξέρετε ότι χάρηκα ειλικρινά έτσι που αποφασίστε να ντυθείτε γυναικεία. Αλήθεια?
Φορέσατε το φουστανάκι σας. Με γεια σας, με χαρά σας. Και με το φουστανάκι σας μπορείτε να διεκδικήσετε το ίδιο αποτελεσματικά όλα όσα δικαιούστε. Κανείς δεν θα σας αρνηθεί επειδή φοράτε φουστάνι. Βέβαια, το μπαντελόνι καμιά φορά παίζει το ρόλο του στο δεξιά και αριστερά. Αλλά μόνο για τους άντρες. Μόνο για τους άντρες. Και αυτό το ξέρει μόνο ο ράφτης τους. Βέβαια, εμείς οι άντρες φοράμε το μπαντελόνι γιατί μας διευκολύνει πολύ σε μια κρίσιμη και επίγουσα ανάγκη, ας πούμε. Κατεβάζουμε το θερμάρι έτσι και ανακουφιζόμαστε. Δεν είναι όμως το ίδιο για τα γυναικεία μπαντελόνια. Εσείς είστε αναγκασμένοι να κατεβάσετε προς τα κάτω όλο το μπαντελόνι, καταλάβατε. Και είναι δυσκολότερο από ότι θα πρέπει να ανεβάσετε το φουστανάκι προς τα επάνω. Ναι, μάλιστα κύριε Ριντά. Ναι. Τις έχω συγκεντρωμένες. Ναι, έρχομαι αμέσως. Μάλιστα. Έχεις τις καταστάσεις για τα προγράμματα. Ναι. Πάρτε σκελά μαζί μου, δηλαδή. Αντιθέτως, δηλαδή, μου δίνετε την ευκαιρία να σας τονίσω πόσο χαριτωμένη, πόσο γλυκιά και συγχωρήστε μου το θάρρος μου, δηλαδή, πόσο θηλυκιά είστε. Θηλυκιά. Θηλυκιά. Όχι, σερνικοθήλιο. Α, πρώτα-πρώτα ποτέ εγώ δεν είπα τέτοια κουβέντα. Είναι μια τόσο χυδαία λέξη που δεν θα την μπορούσα να την ξεστομίσω ποτέ μου. Άλλωστε, εσείς... Εμείς. Ναι, εσείς. Ποιοι εμείς. Εσείς, δηλαδή εσύ. Α, μπράβο, ξαναγυρίσαμε στον Ενικό και τον είχαμε ξεχάσει. Δεν το εγώ γι' αυτό, Άλλωστε εσύ μου μίλησες πρώτα σε απαιτητικό. Μου είπες, σας απογοητεύω με αυτή μου την εμφάνιση. Λένε ότι το ράσο δεν κάνει τον παπά, έτσι. Έτσι. Λοιπόν, λάθος, τον κάνει. Από τότε που φόρεσε αυτό το ρημάδι το φουστάνι, καλά νιώθω την ανάγκη να κουνιέμαι. Πώς να σου το πω, δηλαδή. Να, μου έρχεται να κάνω. Έτσι και έτσι και έτσι. Πολιτικός. Τι πολιτικός. Θέλω να πω δηλαδή, άρχισες και πολιτικός να αισθάνεσαι την ανάγκη να βγαίνεις λίγο έτσι και έτσι. Α, όχι. Πιστεύω ό,τι πίστευα. Και θα εξακολουθώ να πιστεύω. Μόνο που να, το άτιμο, το φουστάνι μου κάνει λογοκρισία. Λογοκρισία. Λογοκρισία, μάλιστα. Δεν καταλαβαίνω. Δεν μπορώ να τασούρω τις δεξιάς όπως τις τάσουρνα. Δηλαδή. Να, όταν είναι κανείς με κορδελάκια και πιχλιπιδάκια, δεν μπορεί να λέει που στριλίκια. Το είπα. Βλέπεις λοιπόν που τίποτα δεν είναι ακατόρθωτο. Και δηλαδή δεν είναι μόνο αυτό. Έχω αναθεωρήσει και πολλά άλλα. Αναθεωρήσει. Αναθεωρήσει. Δεν το καταλαβαίνω που το πας. Παιδί μου, έχεις δει τι γίνεται με τα παλιά κτίρια. Τα παλιά κτίρια. Ναι. Όταν είναι ωραία, τα θεωρούν διατηρητέα και δεν έχει κανένας δικαίωμα να τα χαλάσει. Πώς έγινε με την Εθνική Τράπεζα στην Ομόνια, είδες τι ωραία που την έκαναν. Ναι, και λοιπόν. Ένα, έλεγα δηλαδή, κάτι τέτοιο θα μπορούσε να γίνει με τα παλιά αισθήματα. Όταν είναι ωραία, να θεωρούνται διατηρητέα και να έχει δηλαδή κανείς το δικαίωμα να τα αναπαλαιώσει. Να τα κρατήσει δηλαδή εξωτερικός όπως ήταν και εσωτερικός ας τους αλλάξει τα φώτα. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Ο έρωτας, παραδείγματος χάρη. Να μην είναι πια όπως έφτασε να είναι. Πώς έφτασε να είναι. Να, πρώτα πέφτουν στο κρεβάτι και μετά λένε χαιροπολί. Στο κάτω-κάτω, μια βόλτα στην ακρογελιά, κάτω από το φεγγάρι, δύο σαχλαμάρες. Έχουνε κι αυτά στο γούστο τους. Και ο γάμος. Δημοκρατία. Δηλαδή. Να, θέλεις πολιτικό. Ορίστε, θέλεις θρησκευτικό. Πάρε τον Άγιο Πρεβέζη να σε παντρέψει που θα έχει και γούστο. Θα μου πεις εσύ τον απέκλειες το θρησκευτικό το γάμο. Ναι, αλλά τότε φορούσα παντελόνια. Τώρα το σκέφτομαι κι αλλιώς. Κορδέλες, λαμπάδες, ρίζια, κουφέτα. Έχουν κι αυτά το γούστο τους. Πες μου, λέω σαχλαμάρες. Μην ενοχλείστε. Κάντε παιχνίδι.
Ρε καλό στον Πεχλιβάνη. Δεν σε βρήκε ο πατέρας? Όχι. Γιατί? Γιατί δεν ήθελα εγώ να με βρει. Του την κοπάνισα και ήρθα εδώ να σας βρω και να σας φτύσω και τους δυο. Τζένι. Και άμα βρεις και ένα κουστανάκι, πάρ' το και το λεβέντι σου. Άντε φύγε από εδώ. Εγώ να φύγω? Εσύ να φύγεις, ναι. Δηλαδή εννοείς να φύγω από το γραφείο του πατέρα μου? Πρώτα απ' όλα το γραφείο δεν είναι του πατέρα σου, είναι δικό μου. Ρε κορίτσια, ρε δεσποινίδες, ρε συντρόφισες. Όχι, επειδή μας φόρεσε εκεί μια βρώμα παντελονάρα να νομίζει ότι απέκτησε και το δικαίωμα να μας κάνει κουμάντο εδώ μέσα. Έλα τώρα, μωρελίτσα κι εσύ. Τι το φοράς το παντελόνι, ε? Έχει τίποτα μέσα το παντελόνι που φοράς? Σε ρωτάω, έχει τίποτα μέσα? Τι το κουβαλάς, μωρή, το κλουβί όταν δεν έχει μέσα όχι πουλί, αλλά ούτε σπουργητάκι? Άντε ρε βρωμοθήλικο. Εμένα είπες βρωμοθήλικο? Ναι, εσένα. Έχουν πολιτικές διαφορές. Πολιτικές διαφορές. Ναι. Δεν υπάρχουν πολιτικές διαφορές. Δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν. Δημοκρατίες υπάρχουν χωρίς δημοκράτες και δημοκράτες χωρίς δημοκρατίες. Και είναι πολύ της μόδας σήμερα η δημοκρατία. Το τηλέφωνο. Πού είναι? Ναι, μάλιστα κύριε Διευθυντά. Ναι. Α, του στέλνε όλους μέσα. Ναι, θα τους το πω αμέσως. Αμέσως, μάλιστα κύριε Διευθυντά. Μας στέλνει μέσα ο διευθυντής. Όλους. Όλους. Τι να μας κάνει? Τίποτα. Μας έχει κάνει μέχρι τώρα τίποτα για να μας κάνει τώρα? Το πολύ πολύ να μας πει ότι δεν θέλει στη δουλειά του πιστοδρόμηση και να μας το πει μάλιστα στη δημοτική. Και στη δημοτική το πιστοδρόμηση είναι κολοπιλάλα. Και θα μας πει ακόμα να γίνουμε όλοι πασοξίδες. Δηλαδή καρπουζοκέφαλοι. Καρπουζοκέφαλοι. Μάλιστα πράσινοι απ' έξω, κόκκινοι από μέσα. Στο τηλέφωνο πάνω. Ναι, συγχωρείτε κύριε Λίνα. Ναι, προσπαθούσα να τους μαζέψω, γι' αυτό άργησα. Αμέσως, αμέσως κύριε Λίνα, αμέσως. Πάμε τώρα. Μας στέλνει επιγόντως. Επιγόντως. Πάμε. Δεν θα πας? Τι να πάω να κάνω? Το λέω για τη δουλειά, μην βρούνε καμιά αφορμή. Ωραία, δεν βαριέσαι. 40.000 είναι ο μισθός. Πλην τόσο ο φόρος. Πλην τόσο οι κρατήσεις. Πλην τόσο για τη σύνταξη. Που αν φτάσεις να την πάρεις, άλλοτε θα την παίρνεις και άλλοτε δεν θα την παίρνεις για λόγους τεχνικούς. Πλην τόσο για το Ταμείο Υγείας, που κάνεις 3 μήνες για να πάρεις μια ασπιρίνη. Πλην τόσο για τις αποχετεύσεις, που δεν υπάρχουν, αλλά και αυτές που υπάρχουν δεν λειτουργούν. Βρε, άμα κάτσεις και το καλοσκεφτείς, θα δεις ότι σε συμφέρει καλύτερα να μην δουλεύεις. Γλιτώνεις και το πηγενέλα. Το ξέρω ότι έχεις λόγους να είσαι δυσαρεστημένος. Την πίκρα σου κατά κάποιον τρόπο τη δικαιολογώ. Μην ξεχνάς όμως ότι είμαστε στην αρχή. Μια χώρα που την έχει γονατίσει η δεξιά σχεδόν έναν αιώνα τώρα, δεν γίνεται σοσιαλιστική από τη μια στιγμή στην άλλη για να αποκτήσει τις ελευθερίες της. Ξέρω, χρειάζεται τα χρόνια που χρειάστηκε η Πολωνία. Έλα τώρα, μην γίνεσαι ξεροκέφαλος, όλα θα πάνε καλά. Θα πάνε καλά για ποιους? Για όλους. Αυτό δεν γίνεται. Αυτό είναι τεχνικός αδύνατον. Όταν τα πράγματα πάνε καλά για τους μεν, πάνε άθλια για τους δε και αντιστρόφως. Ωραία, άκου τι σου λέω εγώ. Όλα θα πάνε καλά και όχι μόνο για μας, για όλη τη γη, για όλο τον κόσμο. Οι άνθρωποι δεν θα είναι πάντα σκλάβοι στους πολεμοκάπηλους. Το αίτημα για μια παγκόσμια ειρήνη γίνεται κάθε μέρα και πιο έντονο. Και από εκεί εξαρτιόνται όλα. Μακάρι, αν και εγώ νομίζω. Τα μάθατε? Τι? Γενικές αλλαγές. Δηλαδή? Πρώτα-πρώτα στην τηλεόραση, γενικός αναπληρωτής του γενικού αναπληρωτού μπαίνει ο κύριος Καρυπίδης. Μα και ποια θα είναι τα καθήκοντά του? Α, δεν ξέρω. Και τι θα κάνει δηλαδή ο κύριος Καρυπίδης στην τηλεόραση? Ό,τι έκανε ο κύριος Μανθούλης στην τηλεόραση της Νέας Δημοκρατίας. Αχ, ο κύριος Μασούλης. Πάντως θα γινόντουσαν οι αλλαγές. Άσυχτε. 1000 φορές καλύτερα. Για ποιο πράγμα? Με κάναν νυχτοφύλακα. Και εδώ που τα λέμε, δόξα σε Θεός δηλαδή. Γιατί? Γιατί σε αυτό το πόστο δεν υπάρχει διευθυντής. Μήπως δεν θα βάλουν? Όσοι να βάλουν, εμένα θα με έχουν κάνει σκουπιδιά. Πάω να δω τι γίνεται. Για να δούμε. Τι να δούμε? Τι θα μάθει η Λίτσα? Μα σοβαρολογείς? Περιμένεις να μάθεις από τη Λίτσα τι γίνεται? Γίνεται και εδώ τι γίνεται σε όλη την Ελλάδα. Είναι ο τόπος τέτοιος, βλέπεις. Όλοι στέκονται με ένα πυρούνι στο χέρι, ποιος θα βγάλει ένα στομάτι του αλλού. Αν σε κάθε θέση έμπαινε ο πιο άξιος, ο πιο ικανός, θα ήταν παράδεισος αυτός ο τόπος. Αλλά δεν μπαίνει ο άξιος, μπαίνει ο συγγενής, ο φίλος, ο συνένοχος, ο ρουφιάνος. Ρουφιάνοι υπάρχουν από παλιά, από την εποχή της Κλαμίδας.
Και η πράσινοφρουρή, μην νομίζει ότι είναι καινούργιο φρούτο. Τώρα λες αχλαμάρες. Αφού η πράσινοφρουρή είναι του Πασό. Τι αχλαμάρες, Κάθε κόμμα, κάθε αρχή έχει τους πράσινοφρουρείς της. Μόνο που αυτού του είδους οι φρουρείς δεν έχουν χρώμα. Είναι σαν τους χαμελέοντες. Παίρνουν όποιο χρώμα τους συμφέρει κάθε φορά. Εσένα, όταν ήρθες, δεν σε περάσαμε για πράσινοφρουρό. Εμένα. Εσένα, ναι, αν δεν πιστεύεις, ρώτα. Εντάξει, αλλά από πού και πού. Ήσουν άγνωστος. Και όταν δεν έχεις εμπιστοσύνη στους γνωστούς, πώς είναι δυνατόν να έχεις εμπιστοσύνη στους άγνωστους. Είχες μάλιστα εκείνο το επιβλητικό το ύφος, είχες κοτσάρει και εκείνη την πράσινη γραβάτα. Εδώ που τα λέμε όμως, κι εγώ. Τι εσύ. Εσένα σε περνούσα για πράσινο φρουρό. Εμένα. Από πού και σπου, ρε. Ξέρω εγώ από πού και σπου. Μου φαινόσουν λιγάκι ύπουλος. Εκείνες οι υποκλίσεις, εκείνα τα χαμόγελα. Άτα. Πρέπει να το πάρουμε απόφαση. Όπως κάποιος μας είπε ότι πρέπει να μάθουμε να ζούμε με τους σεισμούς, έτσι πρέπει να μάθουμε να ζούμε και με τους ζωφιάνους. Παντού μας ζωφιανεύουν. Στο γραφείο μας ζωφιανεύουν, στο διευθυντή μας ζωφιανεύουν, στη γειτονιά μας ζωφιανεύουν, στο σπίτι μας ζωφιανεύουν. Παντού μας ζωφιανεύουν. Και εδώ. Τι εδώ. Τι θα γίνει εδώ τώρα. Τι να γίνει δηλαδή. Ένα με τις μεταβολές που λένε. Α, τίποτα. Ό,τι γίνεται κάθε φορά. Αυτός που καθόταν εδώ θα έρθει να καθίσει εδώ. Αυτός που καθόταν εδώ θα έρθει να καθίσει εδώ. Και αυτός που καθόταν εδώ θα γίνει νυχτοφύλακας. Μάλιστα. Για το δελτίο των 8. Τι. Ότι φαρδέουν το δακτύλιο. Πόσο το φαρδέουν δηλαδή. Μπορείτε να μου πείτε περιοχές, Α. Μάλιστα, εντάξει. Τι λέει. Μια είδηση για το κυκλοφοριακό. Δηλαδή. Ότι φαρδέουν το δαχτύλιο. Πόσο. Ξέρω εγώ πόσο. Τόσο έτσι, ώστε να το φέρουν στα μέτρα τους, να το βάλουν εκεί που πρέπει, να ησυχάσουνε. Είμαστε έτοιμοι να δεχτούμε τις υποψήφιες εκφωνήτριες. Εντάξει. Περάστε. Χαίρετε. Πώς ονομάζεστε? Α, κατάλαβα. Αυτή θα τη βάλουμε στις ειδήσεις για τους μουγκούς. Περάστε να το. Η επόμενη. Δημήτρη, κοίτα τι γίνεται. Γεια σας. Γεια σας, Δεσποινή. Τι κάνετε, πώς είστε? Δεν μου λέτε, Δεσποινή, πώς ονομάζεστε? Λουκία Ζαργάνα. Ζαργάνα. Εκφωνήτρια και Ζαργάνα, ρε μενάκι μου. Αν δεν σας αρέσει το Λουκία, να το κάνουμε Μερόπι Ζαργάνα. Δεν φταίει ρε το Μερόπι το Λουκία. Το Ζαργάνα φταίει. Δεσποινή Ζαργάνα, είπατε. Αφήστε το όνομά σας, τη διεύθυνση, το τηλέφωνο σας και από απογευματινές ώρες βρίσκεστε στο σπίτι, να ξέρουμε. Αφήστε τέλος πάντων και. Ευχαριστώ πολύ. Παιδάκι μου. Εδώ υπόθετο. Η επόμενη. Εδώ υπόθετο. Εδώ. Γεια σας. Γεια σας, Δεσποινή. Το ονοματάκι σας? Ναταλία Σμέρνα. Στα ψάρια πέσαμε, ρε Δημήτρη, τι γίνεται εδώ? Και εκφωνήτρια θέλετε? Μάλιστα. Να μπλεχτείτε με τα νερά. Μάλιστα. Τέλος πάντων, δώστε το ονοματάκι σας εκεί, Δεσποινή Μέρη. Επιληφθείτε. Η επόμενη. Γεια σας. Γεια σας. Το ονοματάκι σας? Ρε. Σε μένα είπατε ρε, Δεσποινή. Το όνομά μου, δεν ζητήσατε. Α, είναι το ονοματάκι σας, ρε. Ακουρέ όνομα. Δηλαδή, άμα θέλω να σας φωνάξω εσάς, θα γυρίζει όλος ο κόσμος, Δεσποινή μου. Το όνομά μου είναι Δωροθέα. Ντορέ, ρε. Α, ήταν Δωροθέα. Λόγω συντομίας του κάνετε ντορέ και επειδή βαριό, θα λέω, το κάνω ρε. Ρε. Ωραία, περάστε να σας γράψει η Δεσποινή Μέρη. Τα κουραστεί Μέρη πολύ. Η επόμενη. Το ονοματάκι σας? Μάλιστα. Της Κλαδικής. Με κόλλησε και εμένα. Προσλαμβάνεστε, Δεσποινή μου. Έλα κάτω. Αυτό είναι. Θα σε βάλω σε ένα στις ειδήσεις για να τελειώνουμε δύο μετά τα μεσάνυχτα. Άκου πράγμα, κύριε, άκου πράγμα. Πας. Χαίρετε. Μάλιστα. Αυτή θα τη βάλουμε να τα λέει μυστικός. Μέρη, πηγαίνετε στη Δεσποινίδα. Πάρ' της τα μέτρα, μέση, στήθος και τι αριθμό παπούτσι φοράει. Thank you.
καλημέρα, ο Χιντάν. Και γιατί ο Χιντάν, και Νταν, και Ντου, και Ντίν, οτιδήποτε. Αρκεί να υποθεί με καλοσύνη και από πραγματική ανάγκη να εκφράσει κανείς ένα ευγενικό του αίσθημα. Και να την κάνει την καλημέρα όταν τη λες και δεν την εννοείς. Σου πετάει άλλος μια τυπική καλημέρα και πάει και τελείωσε. Τη γλώσσα, παιδί μου, οι άνθρωποι τη βρήκαν για να λένε αυτά που σκέπτονται και ύστερα το γυρίζουν στο αντίθετο. Δηλαδή? Και μεταχειρίζονται για να κρύψουν αυτά που σκέπτονται και ξεγελάνε και τους άλλους. Δηλαδή προσπαθούν να ξεγελάσουν τους άλλους αυτούς που φωνάζουν για την ειρήνη? Όχι. Όλοι την αγαπούν την ειρήνη. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην αγαπάει την ειρήνη, εκτός από λίγους, ελαχίστους. Ή τους εμπόρους του θανάτου που πουλάνε τα όπλα χωρίς να ξέρουν ότι θα έρθει η ώρα που ένα όπλο από αυτά που πουλάνε θα έρθει στο δικό τους το κεφάλι. Όλοι αγαπάνε την ειρήνη. Τότε? Τι τότε? Τι χωρίζει τους ανθρώπους από τους άλλους τους ανθρώπους? Φόβος. Ο φόβος? Ποιος φόβος? Ότι όλοι οι άλλοι δεν είναι ειλικρινείς. Ζητούν τον οπλισμό των άλλων ενώ κρατούν το δικό τους οπλισμό. Επειδή φοβούνται ότι και οι άλλοι θα τον κρατήσουν στη ζούλα. Και με τι μπορεί κανείς να πολεμήσει αυτόν τον φόβο που λέμε? Με την εμπιστοσύνη. Με την εμπιστοσύνη των ανθρώπων στον άνθρωπο. Και με ποιο τρόπο κερδίζεται αυτή η εμπιστοσύνη που λέτε? Με την αγάπη. Με την αγάπη, παιδί μου. Με την αγάπη και μόνο με την αγάπη. Και γιατί δεν βρέθηκε ένας ως τώρα να κάνει πολιτικό του σύνθημα αυτό που λέτε? Την αγάπη. Βρέθηκε. Και τι έγινε? Το σταυρώσαμε.